Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα το νέο περιβάλλον πολιτικής προστασίας του Δήμου Πειραιά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στην εκδήλωση, η οποία έχει σκοπό την ενημέρωση για τις νέες μεθοδολογίες, τα εργαλεία και τις πρακτικές του Δήμου Πειραιά σχετικά με την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων σε επίπεδο πολιτικής προστασίας. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Δήμαρχο Πειραιά, κύριο Γιάννη Μόραλη, για τον χαιρετισμό του. Δήμαρχε, ο λόγος σε εσάς. Αξιότιμε Υπουργέ και φίλε Βασίλη Κικίλια, προσεγγίζει στο πολίτη, κυρίες και κύριοι αντιπεριφερειάρχες, αγαπητοί δήμαρχοι, συνάδελφοι, εκπρόσωποι των Δήμων της Αττικής, εκπρόσωποι σημαντικών φορέων της πόλης μας, αγαπητοί γενικοί, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα. Ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ μαζί μας για την παρουσίαση, όπως είπε και η κυρία Φωκιανού, που διοργανώνουμε για την πολιτική προστασία του Δήμου Πειραιά. Ένα θέμα το οποίο αποτελεί πλέον απόλυτη, θα έλεγα, προτεραιότητα σε εθνικό επίπεδο. Γνωρίζουμε όλοι ότι η πολιτική προστασία από Γενική Γραμματεία αναβαθμίστηκε σε ξεχωριστό Υπουργείο και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, Δήμοι και Περιφέρειες, διαθέτουμε πλέον υπηρεσίες και τμήματα πολιτικής προστασίας, τα οποία πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχαν καν. Παρά την κρίνια που θα ακούσει ο Υπουργός ως μέλος της κυβέρνησης και όχι ως καθήλυνα αρμόδιος, την υποστελέχωση που έχουμε στο δημόσιο και η οποία στην αυτοδιοίκηση και μας εμποδίζει, αν θέλετε, να επιτελέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όπως την ενεργόμαστε και όπου μπορούμε. Πριν λίγες μέρες είχα τη χαρά να παρακολουθήσω ένα δελτίο τύπου. Ο αρμόδιος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, παρουσία του Πρωθυπουργού, ενημέρωσε για το πώς εξελίσσεται το πρόγραμμα Αιγής, που νομίζω είναι Ταμείο Ανάκαμψης, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ένα πολύ μεγάλο κονδύλι το οποίο δεν είχε αξιοποιηθεί μέχρι πρόσφατα στη χώρα μας. Και πραγματικά από τα στοιχεία που δόθηκαν, φαίνεται ότι για πρώτη φορά το πρόγραμμα τρέχει και τρέχει γρήγορα, δημιουργώντας μια αισιοδοξία σε όλους μας ότι από του χρόνου και σε ένα βάθος 4-5 ετών, από ό,τι μου είπε και ο Υπουργός τώρα, μέχρι το 2-30, το κράτος μας θα διαθέτει περισσότερα και πιο σύγχρονα μέσα για την αντιμετώπιση των διάφορων καιρικών φαινομένων που προκύπτουν κυρίως και όχι μόνο και από την κλιματική αλλαγή. Από την πλευρά μας και με δεδομένο ότι ως Δήμοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά προκλήσεων που αφορούν την κλιματική κρίση, τα ακραία φυσικά φαινόμενα και τις επιπτώσεις τους στις πόλεις και κατ' επέκταση στην ασφάλεια πρωτίστως αλλά και στην ποιότητα ζωή των κατοίκων μας, η μόνη επιλογή που έχουμε σε τοπικό επίπεδο και παρά τα όσα προβλήματα, έτσι ακροτηγώς αναφέρθηκα και μπορεί να αναφερθώ και λίγο αργότερα, έχουμε να προσαρμοστούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και καλύτερα σε αυτές τις ραγδαίες, αν θέλετε, εξελίξεις. Εδώ στο Δήμο Πειραιά, εδώ και αρκετά χρόνια, θα έλεγα, προετοιμαζόμαστε για αυτή τη διαδικασία. Και στο Δήμο Πειραιά έχουμε ένα καλό και ένα κακό, θα έλεγα. Αν αξιολογήσουμε τα δεδομένα της πόλης μας, του Δήμου Πειραιά, είναι δύσκολο να έχουμε θρασικές πυρκαγιές. Υπουργέ μου, έχουμε το χαμηλότερο πράσινο ένα τετραγωνικό μέσο όρο στην Ευρώπη, δυστυχώς, και είναι κάτι που παλεύουμε και η προκατοχή μου και εγώ να διαφοροποιήσουμε και να αλλάξουμε προς το καλύτερο. Είναι δύσκολο να έχουμε ισχυρούς χιονιάδες. Αν και για να θυμηθώ ένα περιστατικό, πριν περίπου 6-7 χρόνια, 5 δεν θυμάμαι, πήραμε κάποια μηχανήματα, κάποια ναβάρα και φροντίσαμε πραγματικά να έχουν κοπτικό ή να έχουν κάποια εργαλεία που πρέπει να βοηθήσουν σε χιονιά. Τότε δεχθήκαμε ειρωνικά σχόλια και κριτική ότι γιατί θα πανά ο Δήμος Πειραιά χρήματα για να πάρει μηχανήματα που έχουν να κάνουν με χιόνια και ούτω καθεξής. Τότε έγινε μύδι όμως και διαπιστώσαμε ότι ο Πειραιάς πραγματικά χιόνισε πολύ, από τις λίγες φορές είναι η αλήθεια. Καταφέραμε αυτά τα μηχανήματα να κρατήσουμε και τις μικρές περιοχές του Δήμου Πειραιά, τις ορεινές, το πούμε, δηλαδή Βόκο, Προφήτηλία ή μικρά στενάκια καθαρά. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι σε άλλους χιονιάδες στην Αττική μπορέσαμε με τα μηχανήματα αυτά να συνδράμουμε με άλλους συναδέλφους δημάρχους. Το οποίο κάναμε και με τις υδροφόρες, γιατί πραγματικά στον Πειραιά, επαναλαμβάνω, έχουμε την ατυχία να μην έχουμε πράσινο, την τύχη εισαγωγικά ότι δεν πρόκειται να έχουμε δασικές πυρκαγιές. Βέβαια, υπάρχουν και οι αστικές πυρκαγιές που μας είπαν εδώ οι συνεργάτες μου, πολλές φορές είναι και πιο επικίνδυνες για την ανθρώπινη ζωή από ότι οι δασικές πυρκαγιές. Άρα νομίζω ότι είμαστε σε θέση όχι μόνο να καλύψουμε τις ανάγκες του Δήμου Πειραιά σε τέτοια περιστατικά, αλλά να συνδράμουμε, επαναλαμβάνω, και όλους τους δημάρχους της Αττικής όταν και όπου μπορούμε. Και πραγματικά έχουμε τη διάθεση αυτή και το έχουμε αποδείξει τα τελευταία χρόνια. Και με την ευκαιρία, μάλλον που είναι και πρόεδρος του ΠΕΣΙΔΑΠ εδώ, ο φίλος ο Γρηγόρης Παπαμιχάλης, να πω και ήδη υπάρχει μια συνάντηση τη Δευτέρα με τον Υπουργό για το όρο σε Γάλλιο, το οποίο πραγματικά είναι στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, μπορεί να είναι στο Δήμο Πειραιά. Μας ενδιαφέρει όλους. Έχουμε άγχος όλοι, έχουμε το ενδιαφέρον μας όλοι και χαίρομαι που θα γίνει αυτή η σύσκεψη, ώστε να δούμε και στο όρο σε Γάλλιο να δημιουργούν οι προϋποθέσεις για την ασφάλεια, αν θέλετε, και τη λειτουργία όλου του βουνού. Εμείς ως Δήμος οφείλουμε να τηρούμε τις οδηγίες
του αρμόδιου Υπουργείου. Και νομίζω ότι ως Δήμος Πειραιά έχουμε συμμετοχθεί. Αυτό που θα διαπιστώσετε σήμερα, και αυτό κάναμε την ημερίδα, ότι έχουμε προχωρήσει και λίγο παρακάτω. Είμαστε από τους λίγους Δήμους, όχι μοναδικός προφανώς, και πραγματικά μια εξαιρετική δουλειά έχει γίνει για τον ΣΠΑΙ. Από το ΣΠΑΙ, από το σύνδεσμο αυτών, ήταν και ο υπουργός στην παρουσίαση που έκανε ο συνάδελφος, ο Γιάννης Κωνσταντάτος. Μια πολύ καλή δουλειά εκεί με άλλους δημάρχους. Πραγματικά εξαιρετικά καλή προσπάθεια. Είμαστε όμως από τους λίγους Δήμους, νομίζω, που διαθέτουμε ένα σύγχρονο, υπερσύγχρονο θα έλεγα, και πλήρες κέντρο ελέγχου για την πολιτική προστασία, αλλά και την καθημερινότητα στην πόλη. Γιατί νομίζω ότι τα θέματα της καθημερινότητας αφορούν την πολιτική προστασία. Αξιοποιούμε νέες τεχνολογίες και τις έξυπνες ψηφιακές αμολογίες και συλλέγουμε δεδομένα καθημερινά, ώστε να είμαστε πιο άμεσοι και πιο αποδοτικοί, όχι μόνο όπως είπα στον τομέα της πολιτικής προστασίας, αλλά και σε άλλους τομείς που όμως συνδέονται. Για την οικονομική ενέργεια, για την παράνομη στάθμευση, για την αμεσότερη και χωρίς φυσική παρουσία εξυπηρέτηση του πολίτη από μακριά. Όλα αυτά πραγματικά έχουν να κάνουν με τη λειτουργία μιας πόλης και άρα κατ' επέκταση με την αντιμετώπιση φαινομένων όταν αυτά συμβούν. Είμαστε επίσης από τους πρώτους Δήμους που δημιουργήσαμε πλατφόρμα διαχείρισης των προβλημάτων ή των ετοιμάτων των Δημοτών, το ΠΙΡΑΠ, από το 2015-2016 ήδη το τρέχουμε 8 χρόνια και πραγματικά και αυτό βοηθάει πολύ, διότι παίρνουμε τα μηνύματα από τους κατοίκους, επαναλαμβάνω, που συνδέονται με όλα τα οποία συζητάμε. Και ένα μεγάλο, ή μάλλον ένα σημαντικό για να είμαι ειλικρινής, όχι τόσο μεγάλο, μέρος των πόρων που εξοικονομούμε από ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως είναι η όχι του Ταμείου Ανάκαμψης, έχουν κατευθυνθεί σε αυτούς τους τομείς της πολιτικής προστασίας και σε επιχειρηματικό εξοπλισμό και σε νέα μέσα όπως προανέφερα. Θα ακούσετε στη συνέχεια, όχι από μένα, γιατί έχω πάντα την άποψη ότι ο Δήμαρχος δεν είναι για να είναι ειδικός σε όλα, γιατρός, μηχανικός ή οτιδήποτε άλλο, αλλά πιστεύω ότι η ικανότητα ενός Δημάρχου αφορά στην επιλογή καλών συνεργατών και στην εμπιστοσύνη. Θα ακούσετε λοιπόν από τους συνεργάτες μου, δημοτικούς υπαλλήλους, τον γραμματέα του Δήμου, που και με το παρελθόν του ως κομμάτι έχει μια ιδιαίτερη εμπλοκή σε αυτά τα ζητήματα. Από την προϊσταμένη της πολιτικής προστασίας, την κυρία Πέρου, από τον διευθυντή πληροφορικής που συνδέεται λόγω του κέντρου που ανέφερα, τον κύριο Μπούρμπο, αλλά και από άξιους συνεργάτες μας, από τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Λιακόσταυρο. Αλλά θα ακούσετε και από συνεργάτες μας, από την εταιρεία Νήσος, με την οποία συνεργαζόμαστε όλο αυτό το διάστημα για να φτιάξουμε αυτά τα οποία θα δείτε, οι οποίοι προφανώς θα σας παρουσιάσουν αναλυτικότερα το νέο περιβάλλον πολιτικής προστασίας του Δήμου Πειραιά. Το οποίο αφορά την προετοιμασία και, όπως λέγαμε πριν με τον Υπουργό και τον Γενικό, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αφορά την πρόληψη. Την προετοιμασία, αν δεν έχεις προλάβει να ετοιμαστείς, είναι μάλλον απίθανο να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις ένα ακραίο φαινόμενο που χρειάζεται πραγματικά μια διαχείριση δύσκολη. Στον Πειραιά, αυτά τα περιστατικά που παραλαμβάνω, μπορεί να είναι μια πολύ μεγάλη βροχόπτωση και έχουμε τέτοια φαινόμενα τοπικά στην πόλη μας. Και ρίσω παράδοτα να πω εδώ, παρακολουθώντας και καμιά φορά το debate για την ανάληψη ευθύνης όταν συμβεί κάτι κακό. Πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό. Εγώ πιστεύω, Υπουργέ, και το λέω με κάθε ειλικρίνεια, ότι οι Δήμαρχοι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Με τα χρήματα τα οποία διαθέτουμε, με τα εργαλεία τα οποία διαθέτουμε, κάνουμε, πραγματικά διαλέγω τον εαυτό μου, κάνουμε ό,τι μπορούμε σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Μπορούμε να τα κάνουμε όλα καλά. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα καλά. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά νομίζω ότι κάνουμε πραγματικά ό,τι μπορούμε. Άρα, εσύ θα εδώ παρουσιάσουμε το τι σχεδιάζουμε, πώς προλαμβάνουμε, αν θέλετε, ένα περιστατικό, αλλά και τη διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση ακραίων φυσικών φαινόμενων, που είναι και αυτό μια αρμοδιότητα του Δήμου, το πώς μπορεί να διαχειριστεί το μετά από ένα τέτοιο συμβάν. Όλοι γνωρίζουμε εδώ στην αίθουσα ότι στην πολιτική προστασία δεν υπάρχει τα έκανα όλα και σταματώ, τα έκανα καλά και σταματώ. Όπως λέμε, ένας δυναμικός τομέας. Έχουμε ξαναπεί και νομίζω είναι κοινός τόπος στην κλιματική αλλαγή και τα φαινόμενα θα είναι ένα βήμα πάντα μπροστά από εμάς. Δηλαδή, εμείς κυνηγάμε τα φαινόμενα. Είναι πολύ δύσκολο να καλύψουμε αυτή τη διαδρομή. Μείναμε και λίγο πίσω, νομίζω, παγκόσμια, θα έλεγα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Βλέπουμε περιστατικά ακραία. Γιατί κάποια φορά με συμμερούμε και κατηγορούμε τη χώρα μας για μια σειρά πραγματικά άσχημων εικόνων που βλέπουμε, προφανώς και δυσάρεστων εικόνων. Αλλά αν φανταστείτε ότι κράτη πολύ πιο ισχυρά από εμάς, πολύ πιο οργανωμένα, με άλλες οικονομικές δυνατότητες, η Γερμανία, η Αμερική, άλλα μεγάλη κράτη, βλέπετε τι απώλειες ζωής έχουν, τι απώλειες περιουσίας, τι απώλειες δασών ή παρόμοια πλημμυρικά φαινόμενα με εμάς, ακόμα χειρότερα να ξεχυλίζουν ποτάμια που δεν το φανταζόταν κανείς πριν μια δεκαετία, 15 χρόνια, βλέπαμε πλημμύρες και να ξεχυλίζουν ποτάμια στη Γερμανία, που είναι ένα κράτος με πολύ σοβαρές υποδομές, θέλω να πω, και μια λειτουργία του κράτους σοβαρή. Παρά αυτό, νομίζω και στη χώρα μας γίνονται βήματα, αναφέρθηκα προηγουμένως στο Αιγής, αλλά γίνονται και από τοπική αυτοδιοίκηση και από όλους τους εμπλεκόμενους, γίνονται σημαντικά βήματα. Στόχος μας προφανώς είναι να ενισχύσουμε το τμήμα πολιτικής προστασίας. Αγαπητοί Υπουργοί, έχουμε μία προϊσταμένη πραγματικά πολύ αξιόλογη, την κυρία Πέρου, και μία υπάλληλο. Δεν αφορά το Υπουργείο του κ. Κίλια προφανώς, αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών. Προσπαθούμε να πείσουμε όλοι οι Δήμαρχοι ότι χρειάζεται πραγματικά μία ενίσχυση τουλάχιστον σε συγκεκριμένους κέριους τομείς στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν πιστεύω ότι οι Δήμαρχοι του σήμερα εκφράζουν
μια ενδεχομένως παλιά εποχή αθρώων προσλήψεων χωρίς αξιολόγηση ρουσφετολογικών προσλήψεων. Είμαστε σε μια άλλη εποχή, αυτό είναι πλήρως αντιληπτό, αλλά υπάρχουν τομείς που θέλουμε πραγματικά και την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών να μας καταλάβει και να μπορέσει να δώσει λύσεις. Είναι για καλό. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, για να προσλάβουμε 10-15 ανθρώπους ή 20, ούτε αυτό αλλάζει, αν θέλετε, κάτι σε πολιτικό επίπεδο. Αλλάζει όμως πραγματικά στο επιχειρησιακό κομμάτι. Βέβαια, αυτή η συνάντηση που κάνουμε σήμερα, αυτή η παρουσίαση, δεν σταματάει εδώ. Γιατί το κρίσιμο είναι, και γι' αυτό είναι καλεσμένοι εδώ και σήμερα εκπρόσωποι της πόλης, αυτό να επικοινωνηθεί σε σχολεία, στα νοσοκομεία, δημόσια και ιδιωτικά, στα ΚΑΠΗ μας, στους τηλεφωνοποιακούς σταθμούς, εκεί δηλαδή που συγκεντρώνεται πάρα πολύ κόσμο και οι οποίοι ενδεχομένως στη συνεργασία μαζί μας πρέπει να λειτουργήσουν την ώρα που ένα φαινόμενο θα εκδηλωθεί. Διότι αν έχουμε τη γνώση 10 άνθρωποι στο Δήμο, αλλά αυτό δεν έχει επικοινωνηθεί ευρύτερα μέσα στην πόλη, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορούμε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Παράλληλα, όπως είπε και ο Υπουργός έξω, αυτά πρέπει να επικοινωνηθούν στην πυροσβεστική του Πειραιά που είναι εδώ μαζί μας, στην αστυνομία, στην τροχεία, στα ΕΚΑΒ που εκπροσωπούνται εδώ, σε όλους όσοι εμπλέκονται σε μια τέτοια διαχείριση. Όταν ξεκίνησε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σταρόπουλος να μου λέει αυτήν την ιστορία, ότι πρέπει να γίνει και να το κάνουμε έτσι, κάπου ήμουν διστακτικός, εκτιμώντας ότι αν συμβεί ένα περιστατικό, και δεν μιλάω για μια πλημμύρα, αυτό που νομίζω σε όλη την Ελλάδα φοβόμαστε, αλλά ειδικά στις θρησκευτικές περιοχές, είναι ένας πιθανός σεισμός. Αυτό είναι που μας τρομάζει, αυτό είναι που μας φοβίζει, αυτό νομίζω είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε χώρα και οποιαδήποτε πόλη. Είδαμε πρόσφατα την Τουρκία τι έγινε πριν περίπου ένα χρόνο, αλλά και αλλού. Δεν είμαστε και εκπαιδευμένοι ως Έλληνες, όπως είναι οι Ιάπωνες ή άλλοι λαοί, στο να αντιδρούμε με σύστημα και οργανωμένα την ώρα που εκδηλώνεται ένα τέτοιο περιστατικό, και αυτό κάνει ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Άρα, νομίζω ότι το επόμενο εξάμηνο, αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι να δούμε όλους τους διευθυντές σχολείων, να δούμε όλους τους προσώπους των δομών τις οποίες προανέφερα, αθλητικά σωματεία, Καραϊσκάκι, φανταστείτε 30.000 κόσμο στο Καραϊσκάκι και να γίνει ένα συμβάν. Θα πρέπει εκεί να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ του Καραϊσκάκη, του Ολυμπιακού και του Δήμου και όλων των υπολείπων. Σε ένα νοσοκομείο, στο Τζάνιο, στο Μεταξά, στο Μετροπόλιταν, σε σχολεία. Όλα αυτά πρέπει να επικοινωνηθούν, να καταλάβουν τον τρόπο τον οποίο επιθυμούμε να δουλέψουμε και να ελπίζουμε πρώτον ότι δεν θα χρειαστεί, αλλά αν χρειαστεί να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα. Για να είμαστε ειλικρινείς. Ούτε και εμείς ως Δήμος μπορούμε να υποσχεθούμε ή να δεσμευτούμε ότι αυτά τα οποία θα παρουσιάσουμε σήμερα εγγυώνται ότι ό,τι και να συμβεί, είμαστε παρόντες και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι προφανώς αυτονόητα αδύνατο. Αυτό που επιδιώκουμε όμως με αυτή τη δουλειά που κάνουμε όλους τους μήνες και θα συνεχίσουμε, είναι να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία για τον κόσμο, τις λιγότερες δυνατές καταστροφές σε δημόσια ιδιωτική περιοχή. Προφανώς, αν μπορέσουμε να έχουμε καμία ανθρώπινη ζωή που είναι και το μείζον, διότι όλα τα άλλα ξαναφτιάχνονται, η ανθρώπινη ζωή είναι η οποία δεν γυρνάει πίσω. Επαναλαμβάνω, δουλεύουμε. Είμαστε ένα τύπο ανθρώπων που δουλεύουμε αρκετά σκληρά και συστηματικά με τους συμβούλους μας, με τους συνεργάτες μας. Και έχω την εντύπωση ότι αν συνεχίσουμε έτσι και τους επόμενους μήνες, πραγματικά, να το πω έτσι με ένα χρονικό περιορισμό που έχω στο μυαλό μου, ότι είναι στο 25, θα νιώσω και εγώ, ο Δήμαρχος αλλά και οι υπόλοιποι, πιο ασφαλείς, ώστε θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα ένα τέτοιο φαινόμενο. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Το πιο σημαντικά θα τα ακούσετε ενδεχομένως στη συνέχεια, γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε. Εγώ ήθελα να βάλω, αν θέλετε, ένα περίγραμμα της διοικητικής μου σκέψης ως Δήμαρχος του Πειραιά για 10 χρόνια. Να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Επαναλαμβάνω, δεν γινόταν σήμερα να καλέσουμε όλη την πόλη, γιατί θα κάνουμε από εκεί και πέρα επιμέρους συναντήσεις στο σχολικό περιβάλλον, στο περιβάλλον της υγείας και οπουδήποτε αλλού, στο κομμάτι του αθλητισμού, στο κομμάτι του πολιτισμού, στο δημοτικό θέατρο, στο ΒΕΑΚΙ. Πρέπει να ξέρουμε όλοι, εάν συμβεί το οτιδήποτε, τι καλούμαστε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Δεν θα το πετύχουμε, επαναλαμβάνω, κατά 100%. Όσο μεγαλύτερο ποσοστό απλώς καταφέρουμε να πετύχουμε, τόσο λιγότερες θα είναι οι απώλειες και θέλω για την πόλη. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πριν κλείσω να ευχαριστήσω καταρχάς τον Υπουργό μας που βρήκε το χρόνο σε μια δύσκολη περίοδο και προεκλογική. Μπορεί να μην θέτει υποψηφιότητα, αλλά τα κόμματα είναι σε μια προεκλογική περίοδο. Και ότι ξεκινάει μια πολύ δύσκολη περίοδο και ευχόμαστε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας να μην έχουμε τις καταστροφές που είχαμε την περσινή περίοδο με τις πυρκαγιές. Ελπίζουμε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι κάθε χρόνο και λίγο καλύτερα. Να τον καλέσω για ένα χαιρετισμό και να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Λιγάκι δίμε να το σηκώσω έτσι. Καταφέρατε. Εντάξει.
Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κυρίες και κύριοι, καταρχάς ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε, για την ευγενική πρόσκληση. Και πράγματι, από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει από την διατυπητική περίοδος, από την 1η Μαΐου, είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε στην επάλξη. Όχι ότι σταματήσαμε καθόλου τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου, το αντίθετο. Δουλέψαμε πολύ σε νομοσχέδια και υλοποίηση του κομματιού της πρόληψης, αλλά και σε αλλαγή του δόγματος για τις δασικές πυρκαγιές και σε μια ριζική αναδιάθρωση και του πυροσβεστικού σώματος και ανανέωσή του επίσης. Αλλά αυτό το οποίο οργανώσατε σήμερα, και σας συγχαίρω για αυτό εσάς και τους συνεργάτες σας στο Δήμο Πειραιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, εγώ πιστεύω πολύ στην τοπική αυτοδιοίκηση, από την τοπική αυτοδιοίκηση ξεκίνησα, μπορεί να δει και να οργανώσει, και η πρόληψη σαφώς είναι ανώτερη της αντιμετώπισης, τα σημεία αυτά στην πόλη του, τα οποία θεωρεί ή τους τομείς ότι ενδεχομένως σε μια οποιαδήποτε κρίση θα μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα και να βρει τις ενδεδειγμένες λύσεις. Σε συνεργασία με τα σώματα ασφαλείας, με το πυροσβεστικό σώμα, έχουμε εδώ πέρα πυροσβεστική υπηρεσία αρκετά ισχυρή, το κομμάτι της πολιτικής προστασίας, της αστυνομίας, του λιμενικού, γιατί εδώ πέρα έχει ένα λιμάνι, όχι απλά ένα οποιοδήποτε λιμάνι, με κολοσσούς μέσα στο λιμάνι, με ακτοπλοεία, με ναυτιλιακή ζώνη παρακάτω, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Και όλα αυτά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουν οργανωθεί και τεσταριστεί, έτσι ώστε, αν και εφόσον συμβεί κάτι, το απεύχομαι, αλλά μπορεί, γιατί βλέπετε ότι στην Ελλάδα, στο Βαλκάνια, στην Ευρώπη και στον κόσμο τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, γεννιόνται και ανακυκλώνονται κρίσεις. Από την μια παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και εμείς και η Ευρώπη και ο πλανήτης πριν από λίγα χρόνια, φάνταζα διανόητη, μέχρι την κλιματική κρίση που είναι εδώ και δυστυχώς γεννά ανυπέρβλητες καταστάσεις. Οπότε, αν κύριε Δήμαρχε, κάποιοι σκέφτηκαν ή σχολίασαν δεικτικά το ότι εσείς προμηθευτήκατε μηχανήματα εκχιονισμού, του αποτελέσματος μάλλον κακώς το έκαναν, και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί και οφείλει να είναι οργανωμένος και δομημένος. Μου λέτε και σωστά ότι πάντα υπάρχουν παραπάνω ανάγκες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όντως υπάρχουν. Θα συζητήσω και εγώ γι' αυτό με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Λιβάνη, και την κυρία Υπουργό, την κυρία Κεραμέως. Ακόμα και αν η πολιτική προστασία έχει τρεις υπηρεσιακούς παράγοντες, μία διευθύντρια, μία υπάλληλο ενδεχομένως του Διευθύντη Τεχνικών Υπηρεσιών και κομμάτι των αντιδημάρχων, θα έλεγα ότι αυτό είναι μία αρχή. Και βλέπω ότι συμβάλλεστε και με εταιρείες που έχουν γνώση στο αντικείμενο και αρχίζετε και ασχολείστε με αυτό το οποίο, σας διαβεβαιώ, είναι πρώτη προτεραιότητα στο μυαλό και στην καρδιά των δημοτών του Πειραιά, αλλά και όλων των Ελλήνων. Καμία μαμά δεν θέλει να στέλνει τα παιδιά στο σχολείο και να αισθάνεται ότι υπάρχει ρίσκο εξ αυτού. Καμία αθλητική δραστηριότητα δεν θέλαμε να γίνεται χωρίς να υπάρχουν οργανωμένα σχέδια, εκένωση γηπέδων ενδεχομένως ή οργανωμένης αποχώρησης. Παραλαμβάνω, ο Πειραιάς είναι μια πόλη βρέχεται από θάλασσα, σταδιακό πλεονέκτημα αυτό, αλλά είναι και άλλες οι ευθύνες και βέβαια υπάρχουν και πάντα τα αστικά κομμάτια σε ό,τι έχει να κάνει με τις πυρκαγιές, αλλά και ένας χώρος κοινού ενδιαφέροντος, τον δικού σας Δήμου και τον άλλο, που είναι το όρο Σεγάλο. Θέλω να πω λοιπόν ότι μπορεί τα σχέδια στην πράξη να μην επιβεβαιώνονται στο 100%, αλλά αυτές οι ομάδες, και άρα η δική σας δημοτική ομάδα, που έχουν δουλέψει και έχουν οργανωθεί προληπτικά, ιεραρχώντας τα πιο βασικά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να συμβούν και προσπαθώντας να βρουν λύσεις, τότε στην κρίσιμη στιγμή έχουν αναπτύξει αυτοματισμούς και άρα αυτό μπορεί να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι 100% ασφάλεια δεν υπάρχει. Δηλαδή, είναι προφανές ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής σε μια μεγάλη πόλη και οι ανάγκες οι οποίες προκύπτουν δημιουργούν και κινδύνους και έχουν και κάποιο ρίσκο. Η δουλειά μας ποια είναι? Να λιάνουμε, να μειώσουμε, να ελαττώσουμε, να περιχαρακώσουμε τις πιθανότητες αυτές που κάτι μπορεί να πάει άσχημα και να προβλέψουμε, να οργανώσουμε και να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα σχέδια αυτά έτσι ώστε να μπορέσουμε στην κρίσιμη στιγμή να είμαστε αποτελεσματικοί. Αυτό είναι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Έχει φυσικά διαχείριση μόνο δύσκολων θεμάτων και κυρίως της κρίσης. Αλλά νομίζω ότι η συνεργασία όλων, και το βλέπω πλέον εγώ αυτό στο πεδίο, βλέπω και τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης,
τον ΔΔΕ και τον ΑΔΜΙΕ, τους χρειαζόμαστε, βεβαίως, τα δασαρχεία, την ελληνική αστυνομία, τις ένοπλες δυνάμεις, σε αυτό που τους αναλογεί, το λιμενικό, έχει ισχυρό λιμενικό εδώ. Να θυμίσω ότι βοήθησαν ενεργά στην εκένωση 25.000 τουριστών και πολιτών από τη Ρόδο σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά πέρσι το καλοκαίρι. Άρα, για να κλείσω, συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Θα μείνω όσο μπορώ ακόμα για να ακούσω κάποιες εισηγήσεις. Θα ήθελα να πω ότι αυτός ο οποίος μπαίνει στο κόμμα να ασχολείται με κάτι το οποίο είναι άχαρο και προσπαθεί να επενδύσει σε κάτι το οποίο είναι μη δημοφιλές και να οργανωθεί σε αυτό, θα δρέψει τους καρπούς αυτής της προσπάθειας. Γιατί πάντα ανάγκες υπάρχουν και το υπέρτατο αγαθό το οποίο υπερασπιζόμαστε όλοι είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής. Έγινε στην πανδημία, με πολύ δύσκολες συνθήκες, ακραίες συνθήκες, έγινε και πέρσι το καλοκαίρι και μετά το φθινόπωρο με ακραίες πλημμύρες. Αναφερθήκατε και είπατε ότι δεν χιονίζει στον Πειραιά. Μα γιατί στη Θεσσαλία δεν συντάγαμε 4 δεκαετίες για το πώς θα εκτραπεί ενδεχομένως ο Αχυλός για να αρδευτεί ο κάμπος που ήταν ξερός και δεν υπήρχε τίποτε και να στηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή. Και ξαφνικά μέσα σε 24 ώρες έριξε 800 μιλιμέτρη νερού ένα τετραγωνικό μέτρο. 800 τόνους νερού ανά στρέμμα. Πάνω από ένα 3 εκατομμύρια κυβικά νερού στο Θεσσαλικό κάμπο που έχει γύρω-γύρω όρη και ουσιαστικά μόνο ο ποινιός μπορεί να τον πάρει μέχρι την Κάρλα και να το δείξει τελικά στη θάλασσα. Και η Κάρλα επανήλθε 3 φορές το μέγεθος το οποίο ήταν όταν τη δεκαετία του 60 έγιναν οι αποστραγγίσεις και μοιράστηκαν στους μη έχοντες γαία κτήματα, στους άπορους ή άκλειους, προκειμένου να μπορέσει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Λοιπόν, για μια ακόμη φορά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία, όπου η πυροσβεστική υπηρεσία εδώ πέρα στον Πειραιά, η πολιτική προστασία και το κράτος μπορεί να βοηθήσει και να σταθεί αρρωγός αυτό, θα το κάνει με χαρά. Παραλαμβάνω, μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ, αλλά μια οργανωμένη αρχή δημοτική και ένας δήμαρχος ο οποίος βλέπει στο μέλλον, ξέρει και να προβλέπει και να οργανώνεται και να ετοιμάζεται για όλα τα σενάρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κικίλια, σας ευχαριστούμε θερμά, όπως και όλους όσοι είστε σήμερα μαζί μας. Στην εκδήλωση, λοιπόν, την ημερίδα τιμούν με την παρουσία τους, πέρα από τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια, ο πρώην βουλευτής, ο κύριος Μανολάκος, ο κύριος Μανολάκος Λεωνίδας, ο οποίος εκπροσωπεί τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Χαρδαλιά, και είναι Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, η κυρία Αντωνάκου Σταυρούλα, Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, ο πρόεδρος της Αγροτοδιατροφικής Σύμπραξης Αττικής και Περιφερειακός Σύμβουλος Πειραιά, ο κύριος Σταύρος Βοητονικόλας, η Αντιδήμαρχη Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, Νίκη Αζρέντη, Μάλα Μαφροδίτη, Δάφνη Σιμητού, Λιούτας Κωνσταντίνος, Μεγαρέων, Βόρδος Δημήτριος, Περιστερίου, Λύκος Παναγιώτης. Εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, ο Υποδιοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Πυροσβεστικής Διοίκησης Πειραιά, ο κύριος Άσαρης Χρήστος, οι διοικητές πρώτου και δευτέρου βαθμού, κύριος Καγιαλής Γεώργιος και Θεοδόρου Αχιλέας, ο αστυνομικός υποδιευθυντής αστυνομικής διεύθυνσης Πειραιά, ο κύριος Λιακόγκονας Πέτρος, ο υποδιοικητής της Τροχέας Πειραιά, ο κύριος Βασιλείου Γιώργος, από το πρώτο λιμενικό τμήμα, ο κύριος Ηλιόπουλος Παναγιώτης, από τον Δήμο Πειραιά, οι αντιδήμαρχοι, ο κύριος Καρίδης Δημήτρης, ο κύριος Μαρκαριάν Χαροτιούν, ο κύριος Μορατζής Αντώνης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, ο κύριος Παναγιώτης Αβραμίδης, εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλη, ο κύριος Αράπης Δημήτρης, ο κύριος Βλαχάκος Δημήτρης, ο κύριος Βίτσας Γεώργιος, ο κύριος Γκόλφης Νικήτας, ο πρόεδρος της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά, ο κύριος Γιάννης Βοηδονικόλας, οι πρόεδροι κοινοτήτων Α Κοινότητας, ο κύριος Πεφάνης Δημήτρης και Γ Κοινότητας, η κυρία Πυκνάδα Όλγα, ο συμπαραστάτης του Δημότη, ο κύριος Γιώργος Δαβάκης, διευθυντές και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου, εκπρόσωποι φορέων, ο πρόεδρος της ΕΕΤΑ, ο κύριος Δημήτρης Μαραβέλιας, με συγχωρείτε, ο πρόεδρος του Εμπορικού Σύλλογου Πειραιά, ο κύριος Καπράλος Θεόδωρος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου Πειραιά, ο κύριος Πρετανησιώτης Νικόλαος, ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Σύλλογου Πειραιά και αντιπρόεδρος ΕΚΑΒ, ο κύριος Αγαρανιώτης Μιχαήλ, το Αριστείδη μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Δεμέστιχας Μιχαήλ,
ο αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Σύλλογου Πειραιά Περιβολάρης Πολυχρόνης, ο πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κύριος Χρήστος Μακρής, η πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κυρία Αρβανίτου Δέσποινα, ο Γενικός Διευθυντής της ΔΡΗΣ Τεχνική κύριος Σημαντήρας Μιχαήλ, ο Γενικός Διευθυντής ΕΛΤΑ ο κύριος Φίτης Παναγιώτης, από τον Όμιλο UNESCO Πειραιός και Νήσων η κυρία Πιτσόλη Αγγελική, και λησμόνησα να αναφέρω τον πρόεδρο του ΠΕΣΦΙΝΤΑΠ, τον κύριο Γρηγόρη Γουρνομιχάλη. Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε, Δημαρχή. Βεβαίως. Και ο επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού Πειραιάς για όλους και για όλες, ο κύριος Γαβρίλης Γεώργιος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω για τον χαιρετισμό τον κύριο Μανολάκο, ο οποίος εκπροσωπεί τον Περιφερειάρχη Αττικής, κύριο Νίκο Χαρδαλιά. Ελάτε, κύριε Μανολάκο. Κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Σήμερα βλέπω τόσα γνώριμα πρόσωπα και ανθρώπους που πραγματικά είμαι πολύ ευτυχισμένος. Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ εκ μέρους του Περιφερειάρχη Αττικής, εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά για την πρόσκληση στον τόπο και στην τόσο ενδιαφέρουσα χρήσιμη ημερίδα σας. Αντιλαμβάνεται κανείς, ιδίως σήμερα, στην εποχή της κλιματικής κρίσης, το εύρος και την πολυπλοκότητα των κινδύνων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στη Μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής μας και ειδικά στον Πειραιά μας, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αποτελούν ήδη μια νέα κανονικότητα που θα συναντάμε στο άμεσο και απότερο μέλλον με ολοένα και αυξανόμενη συχνότητα. Σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα, επισημαίνεται πως η περιφέρεια Αττικής είναι η πιο ευάλωτη περιοχή της χώρας. Απόδειξε τον παραπάνω αποτέλεσε το καλοκαίρι του 2021. Στην Αττική μας εκδηλώθηκαν 4 μεγάλες πυρκαγιές σε Μέγαρα, Αλεποχώρη, Βίλια, Βαριμπόμπη και Λαύριο, οι οποίες κατέκαψαν πάνω από 248.000 στρέμματα. Οι τραγικές καταστροφές στη Μάνδρα και στο Μάτι, με την απώλεια ανθρώπινων ζώων και την καταστροφή περιουσιών, υποδομών και φυσικού περιβάλλοντος, καθιστούν ως επιτακτική την ανάγκη για τη δημιουργία αποτελεσματικών εργαλείων για την υποστήριξη των αρμοδίων φορέων, στον μετριασμό των κινδύνων και στην πολιτική προστασία. Οι περισσότεροι από εμάς που βρισκόμαστε εδώ σήμερα αποτελούμε κρίκο στην αλυσίδα της πολιτικής προστασίας, που όταν κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είμαστε όλοι στρατιώτες, επειδή απολούνται ζωές. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας βρίσκεται σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση για τη διασφάλιση των συμπολιτών μας. Σε αυτή την προσπάθεια βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά σε όποια ενδεχόμενη κατάσταση ανάγκης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σπουδαίο σχολείο θηλαίων που έχει δώσει από την ίδρυσή του το 1855 δεκάδες χιλιάδες απολυτήρια. Και η πολιτική προστασία, κυρίες και κύριοι, είναι ένα μεγάλο σχολείο που όμως δεν παίρνει ποτέ απολυτήριο. Επειδή η εκπαίδευση είναι συνεχής, απαιτείται γνώση και εργαλεία και κυρίως πρωτοβουλίες, γιατί δεν υπάρχουν σταθερές, όλα ανατρέπονται από τα γεγονότα. Όμως, να είστε σίγουροι για κάτι, ότι ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει το κλειδί για την ορθή και συνετή διαχείριση όλων αυτών, των τεχνολογικών επιτευγμάτων. Το χρησιμότερο εργαλείο που έχουμε είναι αυτό που είναι μέσα μας και είναι η ψυχραιμία. Εάν ο φόβος και η ευθυνοφοβία στην κρίσιμη στιγμή μας κυριεύσουν, δεν υπάρχει χώρος για σωστές αποφάσεις. Ο φόβος είναι ανασταλτικός παράγοντας και σε κρατάει καθυλωμένο. Γι' αυτό οι παλιοί λένε πως ό,τι φοβάσαι το παθαίνεις. Για τον λόγο αυτό, για να το διαχειριστούμε, πρέπει να προετοιμαστούμε, να εμπλωτίσουμε το μυαλό μας με γνώση, να κάνουμε ασκήσεις, ώστε να είμαστε έτοιμοι ακόμα και για το χειρότερο σενάριο, ώστε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε μια έκτακτη κατάσταση, υψώνοντας το ανάστημό μας και παλεύοντας χωρίς φόβο. Κλείνοντας, θέλω να σας διαμηνήσω αυτό που ίσως γνωρίζετε ήδη,
ότι ο Περιφερειάρχης μας Νίκος Καρδαλιάς δίνει μεγάλη έμφαση στην προστασία του πολίτη, στην καθημερινότητά του, στην ασφάλεια της ζωής του και της περιουσίας του. Και ότι τα σχετικά με την πολιτική προστασία θέματα βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της παρούσας Περιφερειακής Αρχής. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μανολάκο. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα την για δύο θητείες αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, κυρία Σταυρούλα Αντωνάκου, και τον χαιρετισμό της. Ελάτε, κύριε Αντωνάκου. Καλησπέρα σας. Θέλω να ξεκινήσω με ένα μπράβο στο Δήμο Πειραιά και στο Δήμαρχο τον Γιάννη Μόραλ, τον Γενικό Γραμματέα, την ομάδα της Πολιτικής Προστασίας και όλα τα στελέχη του Δήμου Πειραιά, που εργάστηκαν για την εκπόνηση ενός σύγχρονου συστήματος πολιτικής προστασίας, αλλά και τη δημιουργία και λειτουργία ενός επιχειρησιακού κέντρου διαχείρισης κρίσεων, το οποίο έχουμε επισκεφθεί και πραγματικά είναι πρωτοπόρο για τα δεδομένα ενός Δήμου. Να πω την ιδιαίτερη τιμή μου που είμαι ανάμεσά σας και ιδιαίτερα επειδή υπάρχει η παρουσία εδώ του Υπουργού, του κ. Κικίλια, τον οποίο τον θεωρώ διαχρονικά έναν από τους πιο αποτελεσματικούς πολιτικούς οι οποίοι έχουν υπάρξει, σε όποιο πόστο του είχε ανατεθεί, και επειδή είμαι και μέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, νιώθω και λίγο πιο ήσυχη, γιατί έχουμε άμεση επαφή πάντα και είναι πάντα διαθέσιμος. Με όλα τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν, ειδικά τα τελευταία χρόνια, στα θέματα που διαχειριζόμαστε και ιδιαίτερα της πολιτικής προστασίας. Θα βγω εκτός κειμένου, γιατί προαλληλήσατε στον πολλά και ο Δήμαρχος και ο Υπουργός και ο συνάδελφος ο Αντιπεριφερειάρχης της πολιτικής προστασίας. Εμπειρικά θα μιλήσω, γιατί είναι η δεύτερη θητεία μου ως Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά και κατ' επέκταση ως πρόεδρος του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας. Έχουμε αντιμετωπίσει πολλά. Η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά μπορεί να μην έχει δασικές πυρκαγιές, όμως έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και αυτά προκύπτουν κυρίως από τις δραστηριότητες, πολλαπλές δραστηριότητες, οι οποίες υπάρχουν στο λιμάνι, το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου. Και μιλάμε για παράδειγμα για το Πέραμα. Υπάρχει έντονη βιομηχανική δραστηριότητα, όπως και η Δραπετσόνα. Εκεί, αν υπάρξει πυρκαγιά, δυστυχώς το νότιο τμήμα της Περιφέρειας Αττικής θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Επίσης, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες και με την κλιματική αλλαγή, αλλά και την έλλειψη υποδομών, την τραγική έλλειψη υποδομών, τη διαχρονική παλινοδία η οποία υπήρξε και το βλέπουμε κάθε φορά που προσπαθούμε να κάνουμε ένα αντιπλημμυρικό έργο, το τι βρίσκουμε από κάτω και το τι υποδομές έχουν γίνει, μας κάνει καταρχήν να θέλουμε να είμαστε πιο προετοιμασμένοι, να προσπαθούμε για αυτό και νιώθω πραγματικά πολύ όμορφα γιατί στην Ενότητα Πειραιά από το 2019 που έχω την τιμή να είμαι αντιπεριφερειάρχης, η συνεργασία μας είναι αγαστή, ειλικρινής και αποτελεσματική με όλους τους φορείς, τα σώματα ασφαλείας, τους δήμους, αλλά και από την Περιφερειατική, η οποία και αυτή είναι υποστελεχωμένη κατά 50%. Οι υπηρεσίες μας, ακόμα και της πολιτικής προστασίας, ο Δήμαρχος είπε ότι η πολιτική προστασία του Δήμου Πειραιά είναι 2 άτομα, στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά είναι 4. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι η περιφέρεια η οποία έχει τόσες αρμοδιότητες για τη μισή χώρα, για το μισό πληθυσμό της χώρας, με όλα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν. Και είναι πολύ διαφορετικά ανά ενότητα τα χαρακτηριστικά, ειδικά στο θέμα της πολιτικής προστασίας. Εγώ θα πω ότι και με την παρουσία του Νίκου του Χαρδαλιά, ο οποίος έχει διατελέσει σε θέσεις κλειδιά κατά το παρελθόν, προφανώς αποτελεί προτεραιότητά μας, όχι προσχηματικά, ουσιαστικά και όχι από ό,τι προκύπτει μόνο με βάση τον νόμο, γιατί στη χώρα μας δυστυχώς, το λέω ξανά και ξανά, επειδή είχα την τιμή να διατελέσω και βουλευτής, η επικάλυψη αρμοδιοτήτων μας δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Είναι, θεωρώ, το πρώτιστο, αυτό που πρέπει να θεραπευθεί για να μπορούμε να ξέρουμε
και το τι πρέπει να κάνουμε το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας, αλλά και να ξέρουμε πού θα αναζητήσουμε ευθύνες εκ των υστέρων. Για μας είναι προτεραιότητα και στην προηγούμενη διοίκηση που ήμουν μέλος, καταφέραμε να εκπονήσουμε μελέτες ή να ολοκληρώσουμε μελέτες ή να χρηματοδοτήσουμε έργα. 4 από τα 5 μεγάλα αντιπλημμυρικά στην ενότητα Πειραιά έχουν ξεκινήσει και έχουμε τη χαρά και όλα στο πέραμα να ολοκληρώνει τις επόμενες μέρες το μεγαλύτερο αντιπλημμυρικό έργο το οποίο έχει γίνει. Θα προχωρήσουμε προφανώς και σε άλλα. Είναι προτεραιότητα μας και με το νέο ΕΣΠΑ, γιατί μπορούμε να μεταφέρουμε πόρους και μέσω του ΕΣΠΑ. Όμως, η δική μου επισήμανση, και νομίζω ότι αυτό έχει σημασία, όταν μιλάμε και χάρηκα πολύ που άκουσα και τον Δήμαρχο, αλλά και τον Υπουργό, να λένε ουσιαστικά πράγματα, θα είναι να όχι μόνο να είμαστε την ώρα του συμβάντος εκεί, αλλά να προλαμβάνουμε. Και το κύριο για μας, για την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, θα είναι να γίνουν άμεσα οι νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά να βρεθούν και οι πόροι, ώστε να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε παθογένειες δεκαετιών. Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια και πάλι για την πρωτοβουλία. Κυρία Αντιπεριφερειάρχη, ευχαριστούμε θερμά για το χαιρετισμό και ξεκινάμε με τις ομιλίες. Εισαγωγή στη θεματολογία της ημερίδας. Και θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Επισκευών, Συντηρήσεων, Έργων Αυτεπιστασίας Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης του Δήμου Πειραιά, τον κύριο Χαράλαμπο Λιακόσταυρο. Έλα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μένα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπεριφερειάρχες, είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή ημερίδα με θέμα το νέο περιβάλλον της πολιτικής προστασίας του Δήμου Πειραιά. Ο Πειραιάς βρίσκεται μπροστά σε εξελίξεις οικονομικές, τεχνολογικές, κοινωνικές, που του δίνουν ισχυρή αναπτυξιακή όθηση. Μεταξύ των προκλήσεων και των στόχων του Δήμου Πειραιά είναι ανάδειξη του σε έξυπνη ευφυής και κυρίως ασφαλή πόλη, που θα αναβαθμίσει και θα απλοποιήσει το σύνολο των προσφερομένων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες. Μέσω της εφαρμογής προηγμένων συστημάτων ανάλυσης δεδομένων και επικοινωνίας, ο Δήμος θα είναι σε θέση να αντιληφθεί και να αντιμετωπίσει τις απειλές σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας έτσι ένα περιβάλλον ασφαλές και αποτελεσματικό για τους κατοίκους και για τους επισκέπτες του. Η προσπάθεια του Δήμου Πειραιά για την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό της πολιτικής προστασίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση και την ασφάλεια της προστασίας των δημοτών. Η διάρκεια προσπάθειας είναι περίπου 1,5 χρόνο τώρα. Υποδηλώνει τη σοβαρότητα, τη βούληση και τη συνεχή δέσμευση του Δήμου σε αυτό το έργο. Οι προσπάθειες αναβάθμισης και εξυγχρονισμού της πολιτικής προστασίας περιλαμβάνουν την αλλαγή στη φιλοσοφία, την ευαισθητοποίηση σε θέματα πολιτικής προστασίας, την αναθεώρηση των επιχειρησιακών σχεδίων, την εκπαίδευση, την αναβάθμιση του εξοπλισμού και των υποδομών και τέλος την ενίσχυση της συνεργασίας με όλους τους φορείς και την τοπική κοινωνία. Οι αλλαγές στην κουλτούρα, στην οργάνωση και στη λειτουργία της πολιτικής προστασίας περιλαμβάνουν τα εξής: φιλοσοφία, οργάνωση, λειτουργία. Για το Δήμο Πειραιά πιστεύουμε ότι η μεγάλη πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση, ως υπεύθυνη λειτουργή της πόλης, είναι να κάνουμε ένα αποφασιστικό, ποιοτικό άλμα, αναπτύσσοντας σύγχρονα και ολοκληρωμένα στρατηγικά σχέδια για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών έναντι σφοδρών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Λιακόσταυρο και να καλωσορίσουμε τον κύριο Γρηγόρη Ζαφυρόπουλο, ειδικός γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Και συνεχίζουμε με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Πειραιά, τον κύριο Βασίλη Καταρόπουλο, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Πολιτική προστασία, απειλές, οργάνωση στο επίπεδο του Δήμου». Ελάτε, Γενικέ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
Το αντικείμενο της ημερίδας μας έχει σκοπό μέσω της ενημέρωσης να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του Δήμου μας στις προκλήσεις που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Η παγκόσμια αλλαγή του κλίματος αποτελεί μια από τις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας σήμερα. Αυτή η αλλαγή έχει ως συνέπεια την αυξημένη συχνότητα και ένταση κλιματικών φαινομένων όπως πλημμύρες, ξηρασίες, πυρκαγιές, με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την κοινωνία. Για το λόγο αυτό, η πολιτική προστασία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια υπηρεσία που λειτουργεί με βάση προβλέψιμες καταστάσεις. Αντιθέτως, αναγνωρίζεται για τη δυναμικότητά της και την ανάγκη για συνεχή προσαρμογή. Σε συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, απαιτώντας συνεργασία και συντονισμό πολλών φορέων με διαφορετική οργάνωση, αντίληψη και προσέγγιση. Η πολιτική προστασία έχει το καθήκον να προετοιμάζει την κοινωνία για οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να προβλέπει πιθανά σενάρια, να ενημερώνει το κοινό και κυρίως να λειτουργεί άμεσα και αποτελεσματικά όταν αυτό απαιτείται. Ο ρόλος της είναι να προλαμβάνει αλλά και να αναλαμβάνει δράση όταν οι άλλοι φορείς δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να ξεπεράσουν τις προσωπικές και ανθρώπινες ανασφάλειες και να εστιάσουν στην υποστήριξη του κοινού συμφέροντος. Αυτό σημαίνει να δράσουν με αλληλεγγύη και αφοσίωση προς την κοινωνία, προσφέροντας τις δεξιότητές τους και συνεισφέροντας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων. Είναι μία έκφραση ενότητας και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο. Θεμελιώδη στοιχείο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κρίσεων είναι η συλλογή και ανάλυση γνώσης σχετικά με τις απειλές, όσο το δυνατόν πληρέστερης και επικαιροποιημένης. Αυτό θα πρέπει να συνδυάζεται με τη συνεχή προετοιμασία και οργάνωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων καταστάσεων και τη στοχευμένη εκπαίδευση του εμπλεκομένου προσωπικού και των κατοίκων. Αυτές οι προσπάθειες συνιστούν βασικά μέτρα για την αύξηση της ανθεκτικότητας και της αποτελεσματικής αντίδρασης σε κάθε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στο Δήμο οι αρχές που καθοδηγούν τη λειτουργία μας σχετικά με την πολιτική προστασία βασίζονται σε συγκεκριμένους άξονες όπως παρακάτω. Πρώτη, αναγνώριση, αξιολόγηση των απειλών και ακολούθως ανάλυση των συνεπειών, παύλα επιπτώσεων στη λειτουργία του, στις δομές του, ουσιαστικά εντός παρενθέσεως θα λέγαμε μία ανάλυση κινδύνου. Δεύτερον, η οργάνωση των τρόπων αντιμετώπισης των απειλών με καταγραφή των απαιτήσεων του Δήμου και κατανομή τους σε δύο βασικές κατηγορίες. Απαιτήσεις επεμβάσεων κυρίως σε υποδομές, οι οποίες είναι συνήθως μακροχρόνιας διάρκειας, και απαιτήσεις επεμβάσεων σε υποδομές και λειτουργίες, οι οποίες είναι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Τρίτον, η οργάνωση διαδικασιών διαρκής αξιολόγησης επικαιροποίησης των σχεδίων της πολιτικής προστασίας και η εκπαίδευση. Ο Δήμος, παρά το ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαχείριση των τοπικών χρήσεων, ωστόσο δεν μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα. Απαιτείται η άμεση και διαρκή συνεργασία με φορείς σε όλες τις φάσεις και τους άξονες της προετοιμασίας των ενεργειών. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο έχει τη συνολική εικόνα. Την περιφέρεια Αττικής, που έχει την εικόνα μιας ευρύτερης περιοχής, στην οποία κατοικεί και δραστηριοποιείται το 50% του πληθυσμού της χώρας, όπως ανέφερε προηγουμένως και η κυρία Αντιπεριφερειάρχης. Επίσης, υφίσταται μεγάλος αριθμός όμορων δήμων, κυρίως αστικών, με όρια τα οποία δεν ορίζονται με βάση τη μορφολογία του εδάφους, αλλά έχουν μια συνέχεια, που στον ουδέτερο παρατηρητή δεν είναι ευδιάκριτα. Γνωρίζουμε ότι στους περισσότερους δήμους, τους αστικούς, τα όρια είναι δρόμοι. Τους όμορους δήμους του Πειραιά, με τον καθένα να έχει απειλές που σε πρώτη ανάλυση φαίνονται ίδιες, αλλά έχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, κυρίως λόγω της θέσης τους, των χρήσεων γης και δράσεων που δύσκολα και αυτές ομαδοποιούνται. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, με την Ελλάς και την Πυροσβεστική, το Λιμενικό Σώμα, ειδικά για μας που είμαστε παράκτιος Δήμος,
τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών, του Υπουργείου Υγείας, Δασών κτλ. Και τις εθελοντικές οργανώσεις. Όλες αυτές και πολλές άλλες υπηρεσίες που χάρη συντομίας δεν αναφέρω, θα πρέπει να συνεργαστούν άμεσα και συντονισμένα για να αντιμετωπίσουν μια απειλή, ξεκινώντας από την πρόληψη, προετοιμασία, αυξημένη ετοιμότητα, την εξέλιξη του φαινομένου της κατάστασης και τέλος την αποκατάσταση. Αναλύοντας τώρα τους άξονες σε ό,τι αφορά το δίωμα μας έχουμε, την αναγνώριση αξιολόγηση των απειλών και ανάλυση των συνεπειών επιπτώσεων στη λειτουργία και τις δομές. Για το Δήμο μας, οι κύριες απειλές ομαδοποιημένες και κατά σειρά επικινδυνότητες είναι ο σεισμός, οι πλημμύρες, η πυρκαγιά και τέλος η χιονοπτώση και ο παγετός. Την καταγραφή των απαιτήσεων με βάση τα χαρακτηριστικά που έχει ο Δήμος μας. Τι είναι ο Δήμος μας? Ένας καθαρά αστικός παραθαλάσσιος Δήμος. Πυκνοδομημένος με κτίρια που στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι κτισμένα στη δεκαετία του 70 και παλαιότερα. Χωρίς μεγάλες εκτάσεις πρασίνου, με εξαίρεση δύο αλσίλια, τον Προφήτη Λία και τον Βόκο, είναι η κεντρική θαλάσσια πύλη εισόδου και εξόδου και σύνδεσης με την νησιωτική Ελλάδα. Εκβάλλει σε αυτόν ο Κηφισός. Εντός του Δήμου μας δραστηριοποιούνται βιομηχανίες κυρίως χαμηλού επίπεδου όχλησης. Γειτνιάζει με τους τρεις δήμους που γνωρίζουμε, του Κερατσινίου, Δραπετσόνα, Νίκαια, Στρέντη, Μοσχάτου και Ταύρου. Λειτουργούν εντός του δύο μεγάλα δημόσια νοσοκομεία, το Τζάνιο και το Μεταξά, και είναι και η έδρα του Πανεπιστημίου Πειραιός. Τρίτον, την οργάνωση διαδικασιών πρόσληψης και αντιμετώπισης απειλών με διαρκή παρακολούθηση των σχεδίων της πολιτικής προστασίας και την εφαρμογή τους μέσω της εκπαίδευσης. Ό,τι επαναλαμβάνεται ή προβλέπεται δεν είναι έκτακτο, δεν είναι σπάνιο, δεν είναι πρωτόγνωρο και δεν αντιμετωπίζεται με την επικλίση του ευνηδιασμού και της άγνοιας. Με βάση τα δεδομένα, τις ανάγκες και τις στρωτότητές μας, απομένει σε εμάς να συνθέσουμε και να οργανώσουμε τις λειτουργίες έτσι ώστε να δράσουμε στο πεδίο με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Δηλαδή, έχοντας τα δεδομένα σχετικά με τις απειλές και τις στρωτότητες, μπορούμε να αναπτύξουμε εφαρμόσιμες στρατηγικές και να οργανώσουμε ενέργειες έτσι ώστε να ανταποκρούνται αποτελεσματικά στις επικρατούσες ανάγκες. Τα βήματα για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο πιο αναλυτικά είναι καθορισμός προτεραιοτήτων. Βασιζόμενοι στα δεδομένα που έχουμε συλλέξει, προσδιορίζουμε τις στρωτότητες και τα κρίσιμα σημεία μας που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Ανάπτυξη στρατηγικών. Συντάσσουμε σχέδια που αναπτύσσουμε στρατηγικές για την αντιμετώπιση των απειλών και των τροτοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους και τις δυνατότητες. Οργάνωση λειτουργιών. Διαμορφώνουμε τις λειτουργίες μας έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικές και αποδοτικές στην ικανοποίηση των αναγκών. Επικοινωνία και συνεργασίες. Επικοινωνούμε. Συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς της υπηρεσίας για να διασφαλίσουμε ότι ο σχεδιασμός, οι ενέργειες και οι λειτουργίες μας είναι εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές. Κύριοι σύμμαχοι, στα εργαλεία, στη συνεχή προσπάθεια μας είναι τα εκδοθέντα και διαρκώς επικαιροποιούμενα σχέδια, οι οδηγίες της κεντρικής διοίκησης, η υποστήριξη και η συνδρομή της περιφέρειας, το διατιθέμενο προσωπικό, τα υλικά και τα μέσα και ο σύγχρονος υλικοτεχνικός εξοπλισμός σε όλα τα επίπεδα. Πρωταρχική μας αποστολή ως Δήμος είναι να επιδιώξουμε αποτελεσματικά την ασφάλεια και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των δημοτών και κατοίκων μας. Αυτό περιλαμβάνει τη λήψη μέτρων για την προστασία τους από κινδύνους και κρίσεις, καθώς και την παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Επίσης, η δέσμευση επεκτείνεται πέρα από τα σύνορα του Δήμου, καθώς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε βοήθεια και υποστήριξη και σε άλλες περιοχές όπου και όταν απαιτηθεί. Η αλληλεγγύη συνεργασία με τους άλλους Δήμους και φορείς είναι ουσιώδης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων και την προστασία των πολιτών. Στην κατεύθυνση αυτή, η πολιτική προστασία συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες και γνωρίζοντας τις απειλές, σχεδιάζει τη θωράκιση των υποδομών μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, ως προς το χρόνο υλοποίησης και τις διαδικασίες που απαιτούνται. Για παράδειγμα, είναι διαφορετικές πλέον οι απαιτήσεις στα έργα απορροής των ομβρίων υδάτων λόγω της κλιματικής αλλαγής και του μεγάλου ύψους των υδάτων. Επίσης,
προετοιμάζει τις υποδομές και τις υπηρεσίες μεσοπρόθεσμες και κυρίως βραχυπρόθεσμες ενέργειες σύμφωνα με τις ανάγκες αναχρονική περίοδο, έτσι ώστε να εισέλθουμε σε αυτήν με τις καλύτερες συνθήκες και προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, τώρα είναι οι αποψηλώσεις και οι διαδικασίες προστασίας που έχουμε για τις δασικές πυρκαγιές. Έτσι, πρακτικά, έχουμε τέσσερις κύριες διακριτές φάσεις των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που καθορίζουν το χρόνο και δράση, και είναι προπαρασκευαστικές δράσεις, δράσεις αυξημένης ετοιμότητας. Όταν λέμε προπαρασκευαστικές δράσεις, είναι οι δράσεις οι οποίες γίνονται πριν ουσιαστικά χτυπήσει το καμπανάκι για να μπούμε μέσα στη μάχη. Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας, παίρνουμε τα διάφορα δελτία που τα τελευταία χρόνια δεν είναι και πάρα πολύ σπάνια, τα οποία μας θέτουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Δράσεις με την εκδήλωση του φαινομένου και δράσεις, τέλος, για τη διαχείριση των συνεπειών. Σε κάθε μια από τις παραπάνω φάσεις καθορίζονται τα κατάλληλα και απαιτούμενα μέτρα. Δηλαδή αναλύονται η κάθε φάση αυτή σε διάφορα μέτρα που πρέπει να γίνουν, από τα οποία το καθένα θα πρέπει να απαντά κατελάχιστον στα παρακάτω ερωτήματα. Ποια ενέργεια θα γίνει, ποιος θα την κάνει, πού θα την κάνει την ενέργεια, πότε θα κάνει την ενέργεια και ποια μέσα θα χρησιμοποιήσει. Τα παραπάνω θα είναι βασανιστικά ερωτήματα για όλες τις ενέργειες και δράσεις. Δηλαδή, τη συνεχή αξιολόγηση αναθεώρηση υφιστάμενων σχεδίων και την προσαρμογή τους στα γενικά σχέδια που έχουν εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας. Καθορίζονται ποια από τα σχέδια πρέπει να αναθεωρηθούν και να προσαρμοστούν αντίστοιχα με αυτά της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας, προβαίνοντας στις αντίστοιχες βελτιώσεις, έτσι ώστε να είναι εύχριστα, λειτουργικά και επιχειρησιακά εφαρμόσιμα. Στη συνέχεια, μορφοποιούνται ώστε να εμπεριέχουν ακριβείς οδηγίες με σαφώς καθορισμένους ρόλους και αρμοδιότητες. Τη σύνταξη νέων σχεδίων για κινδύνους που προκαλούν έκτακτες ανάγκες που ως τώρα δεν έχουν εκπονηθεί και δεν έχουν προβλεφθεί. Στο πλαίσιο αυτό, τα νέα σχέδια θα αντιμετωπίζουν ολιστικά τις έκτακτες ανάγκες και θα εντάσσονται σε ένα τοπικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών για φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές απειλές εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου. Την κωδικοποίηση και τη γραφική απεικόνηση των απαιτούμενων διαδικασιών των αναθεωρημένων σχεδίων πολιτικής προστασίας με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και μέσων, όπου γίνεται λεπτομερής ανάλυση, καθορισμός και γραφική απεικόνηση των απαιτούμενων διαδικασιών, έτσι ώστε να ικανοποιούν τα εξής. Να είναι διακριτή η αλληλουχία των ενεργειών με γραφική απεικόνηση. Να αναλύονται λεπτομερώς οι ενέργειες, ξεκινώντας από το υψηλότερο διοικητικό επίπεδο και φτάνοντας στο κατώτερο. Να συμπεριλαμβάνονται οι ενέργειες όλων των μελών των ομάδων αντιμετώπισης, ώστε να μην υπάρχουν κενά στο συντονισμό, στην ενημέρωση και συνεργασία, με κύριο σκοπό την αποτελεσματικότητα. Να είναι απλός ο τρόπος παρουσίασης των σχεδίων, ώστε να μην απαιτούνται ειδικές γνώσεις ή δεξιότητες για την εφαρμογή τους. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, να μην χρειάζεται ανάλυση το μέτρο το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Την εκπόνηση των σχεδίων εκένωσης για κτίρια ή σχολεία και σχεδίων οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης των πολιτών. Η ασφάλεια του προσωπικού και των δημοτών στις υποδομές του Δήμου είναι κεφαλαιόδους σημασίας. Για το λόγο αυτό, τόσο η ύπαρξη σχεδίων εκένωσης απομάκρυνσης, όσο και αυξημένες απαιτήσεις χωρητικότητας και πολυπλοκότητας, επιβάλλουν εφαρμογή τεχνικών προσομοίωσης και σχεδιασμού δυναμικής του πλήθους. Την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών με τη χρήση σύγχρονων μέσων και κατάλληλων μεθοδολογιών, εφαρμόζοντας τεχνικές προσομοίωσης και σχεδιασμού δυναμικής του πλήθους σύμφωνα με τα σχέδια εκένωσης και απομάκρυνσης. Την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση όλων των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και όλων των υποστηρικτικών εγγράφων τους. Τη διαχείριση όλων των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και όλων των υποστηρικτικών εγγράφων αντιμετώπισης μέσω φορητών συσκευών. Δηλαδή, να μπορούμε να έχουμε αυτήν την εικόνα άμεσα από το κινητό μας τηλέφωνο που το κουβαλάμε συνέχεια μαζί, από ένα φορητό υπολογιστή, από ένα τάμπλετ και οποιαδήποτε άλλη ευκολία την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.
χωρίς να απαιτείται όμως και διασύνδεση με το διαδίκτυο. Κλείνοντας την παρουσίασή μου, για να ακολουθήσουν οι επόμενοι ομιλητές, οι οποίοι θα σας δείξουν πιο συγκεκριμένα πώς υλοποιούνται τα παραπάνω, αυτά στο Δήμο μας. Γιατί κατά την άποψή μου, τυχερός είναι αυτός που προσπαθεί να μην αφήσει τίποτα στην τύχη. Και γι' αυτό το λόγο... Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Ταταρόπουλε. Σε αυτό το σημείο και πριν προχωρήσουμε στις υπόλοιπες ομιλίες, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού «Αλλάζουμε τον Πειραιά για όλους και για όλες», επικεφαλής αντιπολίτευσης του Δήμου Πειραιά, τον κύριο Γιώργο Γαβρίλη. Ελάτε, κύριε Γαβρίλη, και τον χαιρετισμό σας. Μιλάω πολύ. Έχω χούι, μιλάω πολύ. Σύντομο. Να πούμε μπράβο στη Δημοτική Αρχή για την πρωτοβουλία. Και γιατί τη αξίζει το μπράβο, γιατί το λέμε. Γιατί δεν συνηθίζει η τοπική αυτοδιοίκηση να συζητά για θέματα πολιτικής προστασίας. Με τα έργα και τις πρωτοβουλίες σε θέματα πολιτικής προστασίας δεν αναπαράγεσαι στις θέσεις εξουσίας που κατέχεις. Γιατί κυρίως τα έργα αυτά είναι κάτω από τη γη και δεν φαίνονται. Δεν κερδίζουν τις εντυπώσεις. Άρα δεν είναι στην κουλτούρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ασχολείται με θέματα πολιτικής προστασίας και καλά που το κάνετε αυτό σήμερα. Και γι' αυτό το μπράβο σας αξίζει σε όλους τους συντελεστές. Το δεύτερο θέμα. Πρέπει κανείς να σκεφτεί ποιες είναι οι αιτίες, οι βασικές αιτίες που στη δικιά μας χώρα. Μην πάμε στη μεγάλη χώρα, εικόνα του κόσμου. Έχουμε προβλήματα, κρίσεις που σχετίζονται με τα φαινόμενα όπως τα ονομάσατε. Και ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Ας τα ονομάσουμε γρήγορα. Βίαιη αστικοποίηση. Αθαίρετη δόμηση. Μπάζωμα όλων των ρευμάτων. Ξέρετε πόσα είχαμε στον Πειραιά, 52. Ξέρετε πόσα έχουμε τώρα, 7. Τέταρτο, δεν έχουμε παραδοχές στο χωροταξικό μας σχεδιασμό. Κάθε φορά τον αλλάζουμε με βάση τις ιδιοτέλειες και τις σκοπιμότητες. Τον αλλάζουμε. Στα αλήθεια, αν δεν θέλουμε να επαναλαμβάνουν τα προβλήματα αυτές τις αιτίες, γιατί δεν τις αντιμετωπίζουμε, γιατί τις επαναλαμβάνουμε? Άρα αυτή είναι μια ομάδα λόγων που προκαλούνται αυτά τα έντονα φαινόμενα. Δεύτερη λόγη, η κλιματική αλλαγή και η κλιματική κρίση. Ήρθε να θρηστεί στα προηγούμενα. Μάλιστα. Στη μεγάλη εικόνα η κλιματική κρίση τι σημαίνει? Ας κρατήσουμε ένα χαρακτηριστικό της. Τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες που είχαμε ποτέ ιστορικά. Αυτό από μόνο του τι λέει? Σημαντικά πράγματα. Πάμε να δούμε τώρα εμείς ως κεντρικό κράτος πώς αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες κλιματικής κρίσης. Τι έχουμε κάνει, τι κάνουμε δηλαδή? Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός? Έχει αντιληφθεί κανένα σχεδιασμό που δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας? Ας έρθουμε στα τελευταία γεγονότα του 21 και λίγο πριν στο Μάτι και τα λοιπά. Μάλιστα. Τι είχαμε? Μεγάλη καταστροφή στην Αθήνα, Βατερλό. Γιατί στη μία περίπτωση η ένταση του φαινομένου το αέρα δεν ήταν πάνω από 4 μποφόρ. Αλλά Βατερλό. Έχουμε χάσει στην περιφέρεια Αττικής περίπου το 47% της δασικής μας έκτασης τα τελευταία 20 χρόνια. Το 47%. Το έχουμε χάσει και δεν το αντικαταστήσαμε. Γιατί δεν έχουμε νομοθεσία που να μας υποχρεώνει ό,τι καίγεται να το χαρακτηρίζουμε δασωτέα περιοχή. Μέχρι που να τη χαρακτηρίσουμε δασωτέα έχουν χτιστεί 3.000 σπίτια. Μέχρι που να τη χαρακτηρίσουμε. Γιατί μας παίρνει χρόνο να δίνουμε όλο εκείνο τον αναγκαίο χρόνο για να κάνουν οι άλλοι τις δουλειές τους. Αλλά πάμε στα πρόσφατα γεγονότα. Μάλιστα, πώς αντιδράσαμε? 2 κινήσεις κάναμε. Φτιάξαμε ένα Υπουργείο Διαχείρισης Κρίσεων και πολιτικής προστασίας. Αισθάνεται κανείς ότι αυτό βελτίωσε την κατάσταση? Έχει βελτιώσει την επιχειρησιακή μας ικανότητα? Σε καμιά των περιπτώσεων. Είναι προφανές. Τι άλλο μέτρο πήραμε για να το καταλάβουμε? Θα πάρουμε 10 περισσότερα ελικόπτερα, λες και πάμε στο σούπερ μάρκετ. Βάλε 10 ελικόπτερα παραπάνω. Τι είναι αυτό τώρα? Είναι πολιτικό σχέδιο αυτό? Και πάμε, βάζουμε μια κόκκινη γραμμή. Από όσα έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, είναι προφανές ότι το σχέδιό μας δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Όταν δεν ανταποκρίνεται, τι κάνεις? Επανασχεδιάζεις.
Και τι μαζεύεις? Όλη τη γνώση που υπάρχει στον κόσμο, στη χώρα σου και παντού. Και στο νέο σχεδιασμό σου ενσωματώνεις την επιστημονική γνώση. Ενσωματώνεις τις νέες τεχνολογίες. Και δεν επαναλαμβάνεις καμία αιτία από εκείνες που τροφοδοτούν το πρόβλημα. Καμία από τις αιτίες. Και είναι προφανές ότι σε αυτές τις αιτίες, μία από τις βασικές που άκουσα και τη Σταυρούλα που είναι πρόεδρος του ΣΟΚ, τι είναι το ΣΟΚ? Ένα άθροισμα φορέων. Η δομή του είναι μια αναρχία, είναι μια τρέλα. Είναι ένα σύστημα για να μετακυλήσει τις ευθύνες. Αυτή είναι η σύλληψή του. Και όταν προκύψει το πρόβλημα, στη μετακύληση των ευθυνών μπορεί να θεωρηθεί κατηγορούμενος όποιος περνάει απ' έξω. Εσείς έλαξε κατηγορούμενος. Και μόνο όταν φτάσει στην έδρα. Να, τούτο εδώ, πούτο. Λιακό σταυρό. Αν τον πάω συνέχεια μέσα αυτόν. Και όταν φτάσει στην έδρα μετά από 4-5 χρόνια που σου έχουν σούρει τα εξαμάξει, εκεί η δικαστική η έδρα μπορεί να πει, ρε παιδιά, πού προέκυψε αυτό ο κατηγορούμενο. Απ' έξω περνούσε. Αλλά όμω η λογική του ΣΟΠ τη Σταυρούλα αυτή τη λογική έχει. Ένα άθροισμα φορέων. Μετακύληση ευθυνών, αλληλοκάλυψη δραστηριοτήτων, απόλυτη σύγχυση, καμία επιχειρησιακή ικανότητα. Το ΣΟΠ, ποιοι μπορούμε να το αποτελούμε, η Σταυρούλα και εγώ που ήμουν πιο μπροστά από τη Σταυρούλα? Έχω καμιά σχέση εγώ με την επιχειρησιακή ικανότητα να αντιμετωπίσει κρίσεις πέρα από το πυροσβεστικό σώμα? Αλλά τι χρειαζόμαστε? Πιστοποιημένους επαγγελματίες να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν είναι όποιος περνάει απ' έξω ο Αβραμίδης, κάνει τον πρόεδρο του ΣΟΠ. Να συντονίσει, τι να συντονίσει ο Αβραμίδης? Άντε να μας συντονίσει και μια ταβέρνα σε εμάς τους δύο. Τι να κάνει απ' έξω? Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, αγαπητοί μου φίλοι και συνάδελφοι. Και πρέπει να αλλάξουμε όλη αυτή τη λογική, όλη αυτή τη σύλληψη. Γιατί προφανώς μπορεί να πει κανείς, τελειώνω, δεν φλιαρώ άλλο. Ότι ρε παιδιά, εδώ γίνονται μάχες. Πέφτουν οι πυροσβέστες στη φωτιά. Βρε, τον θέλω τον ηρωισμό του πυροσβέστη. Τον χρειάζομαι, αλλά δεν μου φτάνει πια στις σημερινές συνθήκες. Δεν μου φτάνει ο πυροσβέστης, όσο και ήρωας και να είναι. Δεν μου φτάνει. Για να ξαναγυρίσουμε πάλι στα δικά μας. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα νέο επιχειρησιακό σχέδιο και κυρίως το σχέδιο να αποκεντρώνει τη διαχείριση της κρίσης κοντύτερα ή εγκύτερα εκεί που εξελίσσεται. Σε αυτή την περίπτωση, ποιος μπορεί να ξέρει καλύτερα να βοηθήσει, να πληροφορήσει? Προφανώς η τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά την καθιστούμε εμπλεκόμενο? Ναι, εμπλεκόμενο. Αλλά με όλα τα μέσα, τα διαθέσιμα μέσα για να ανταποκριθεί. Και πάω στην τοπική αυτοδιοίκηση και τελειώνω. Σας λέω ένα ιστορικό λίγο γρήγορο για τα έργα, τα αντιπλημμυρικά έργα. Ποιος είχε την ευθύνη των αντιπλημμυρικών έργων? Η ΕΙΔΑΠ. Όταν η ΕΙΔΑΠ ιδιωτικοποιήθηκε, λέει: εγώ δεν ασχολούμαι με κοινοφελή έργα. Ποιος θα τα πάρει? Το ΕΠΕΧΟΔΕ. Έρχεται το ΕΠΕΧΟΔΕ. Αφού τα πήρε, λέει: εγώ δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Ποιος θα τα πάρει? Η νομαρχία τότε και μετά με τον Καλλικράτη περιφέρεια. Μάλιστα, πάρτα. Με ποιους πόρους? Με ποιο προσωπικό? Με ποιες μελέτες, πού είναι οι μελέτες υφιστάμενες των δικτύων, πού είναι, ποιος τις έχει? ΕΙΔΑΠ είναι πνευματική μου ιδιοκτησία. Το ΕΠΕΧΟΔΕ εγώ μερικές πήρα. Οι άλλες, πού είναι, ρε παιδιά, οι μελέτες? Θα συγκεντρωθούν οι μελέτες σε μια γραμματεία διαχείρισης κρίσεων και των μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων? Απαντάω γρήγορα για ένα θέμα από τα πολλά. Χαοτική κατάσταση. Και επειδή σας είπε η Σταυρούλα για το θέμα του Πειραιά και επειδή εμείς ασχοληθήκαμε τότε ως περιφέρεια Πειραιά, και ετοιμάσαμε 5 μεγάλα αντιπλημμυρικά γιατί ήταν επιλογή μας συνειδητή. Πάμε στο δύσκολο έργο του Πειραιά των Αγίων Αναργύρων. Μας έκανε το μεγάλο πρόβλημα τον 14 Σεπτέμβρη. Ποια είναι η μελέτη των υφιστάμενων δικτύων που είναι από κάτω? Δεν υπήρχαν. Τι αντιπλημμυρικό να κάνεις όταν δεν έχεις? Τι είναι από κάτω? Ρε ΕΙΔΑΠ, έλα να μου δείξεις τι έχει από κάτω, τι έχεις φτιάξει. Για να έρθω με ρομποτική κάμερα και να σου δείξω, πρέπει να με πληρώσεις. Άντε να σε πληρώσω. Και τελικά διαπιστώνεται ότι η αγωγή από κάτω είναι τυφλή σε δύο σημεία. Δεν πάνε πουθενά, δεν παροχετεύουν το νερό πουθενά. Είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Μας φταίει μόνο ο Θεός. Και επειδή δεν είμαστε θεολόγοι, να κάνουμε προσευχές και είμαστε πολιτικοί, πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες και να παίρνουμε σοβαρά μέτρα. Δεν πάει το πράγμα άλλο. Με αυτή την κρίνια θέλω να σταματήσω την παρέμβασή μου. Γιατί μετά μπορεί να αρχίσω και να σας μαλώνω. Οπότε δεν θέλω να σας μαλώνω. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, κύριε Γαβρίλη. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον ειδικό γραμματέα της Απογεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, τον κύριο Γρηγόρη Ζαφυρόπουλο, για έναν χαιρετισμό. Ελάτε, κύριε γραμματέα. Ναι, θα ανέβετε στο πόντιουμ.
διότι απευθύνονται σε πρόσωπα τα οποία βάζουν προσωπικό κόπο, προσπαθούν, δεν βάζουν ενδιάμεσους. Η προστασία της ζωής, της φύσης, του περιβάλλοντος είναι μια ατομική υπόθεση. Εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος θέλω την αμεσότητα. Αυτό το κάνω την πρώτη μέρα που ανέλαβα σαν γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής και προσπαθώ να έχω μια άμεση επαφή και επικοινωνία με την αυτοδιοίκηση, όπως με τον καλό μου φίλο τον Γιάννη Μόδραλη, με τον οποίο γνωρίζομαι πάρα πολλά χρόνια, με τον Δημήτρο Μαραδένη, μας τον συνάδελφο δήμαρχη, και με τόσους και τόσους άλλους που με περιφερειάρχη σε πρώτο και δεύτερο βαθμό την αυτοδιοίκηση, προσπαθούμε να έχουμε μια άμεση επικοινωνία και επαφή για το θέμα της ανθρώπινης ζωής, το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν χρειάζεται ούτε ιδιαίτερες θεωρητές, ούτε ιδιαίτερες προσφωνήσεις. Θέλω να πω ότι συνειδητά βρίσκομαι εδώ γιατί υποστηρίζω τις προσπάθειες και σαν Γρηγόρης Αφιερόπουλος αλλά και σαν γραμματέας της Επικεντρωμένης Διοίκησης της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πειραιά, με την οποία έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Ακόμα και τις φορές που εμείς είμαστε οι κακοί με τις αποφάσεις που παίρνουμε και χρειάζονται μερικές φορές Επικεντρωμένη να είναι πιο κακός και για να μην παράθεση, προσπάτως είμαι λίγο ο κακός της υπόθεσης με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων για τις ευεργετικές διατάξεις του ΝΟΠ και που πρέπει και έπρεπε να οδηγούμε και να κάνω πληρώσεις κάποιων αποφάσεων και τις κάνω στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας εμείς έχουμε εποπτεία. Στο θέμα της πολιτικής προστασίας όμως και σε όλα τα άλλα εμπλεκόμαστε με συγκεκριμένο τρόπο. Ποιος είναι αυτός? Ένα. Το θέμα της έκρησης νομιμότητας των αποφάσεων που έχουν να κάνουν με την προμήθεια του εξοπλισμού για τους εθελοντές, για την πολιτική προστασία και των οχημάτων. Δύο, τη συνδρομή μας και τη συμμετοχή μας παράλληλα με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, όπως είναι η περιφέρεια κλπ. Και η Δήμη, για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα ρέματα και την οριοθέτηση των ρεμάτων. Ενημερώνω ότι οι αυτοδιοικητικοί το γνωρίζουν για πρώτη φορά, η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής, με πρωτοβουλία δική της, έκανε σε συνεργασία με την ΠΕΔ Αττικής ενημερωτικές συναντήσεις, μία εκ των οποίων ήταν αποκλειστικά και μόνο για το θέμα των ρεμάτων. Λειτουργούμε και εμείς όπως και ο Δήμος Πειραιά αλλά και η αυτοδιοίκηση προληπτικά, προκειμένου να υπάρχει μια συνεργασία, ένα συντονισμός, γιατί δεν περισσεύει καμία και κανένας και δεν περισσεύει και χρόνος. Η παρουσία δική μας επίσης έχει να κάνει με το κομμάτι του συντονιστικού, είναι εδώ και ο διευθυντής μου της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Καφρίτης, όπου ουσιαστικά εμείς λειτουργούμε ως το μαξιλαράκι ανάμεσα στην κεντρική εξουσία και την αυτοδιοίκηση. Σε επίπεδο συντονιστικό. Αυτό προσπαθούμε και νομίζω ότι μέχρι σήμερα και τα προηγούμενα χρόνια έχει γίνει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής του 14ου τρόπο. Ολοκληρώνω λοιπόν. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Δήμου. Συγχαίρομαι για την πολύ ωραία παρουσία γενικά. Ήταν πάρα πολύ ωραία και στοχευμένη η παρουσία σας. Θα κάτσω να παρακολουθήσω και όλες τις υπόλοιπες τοποθετήσεις. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής θα είναι δίπλα στο πλευρό της αυτοδιοίκησης δημιουργικά να βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας γιατί υπάρχει ένας μόνος στόχος. Να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον. Και όλες και όλοι έχουμε την ίδια ευθύνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ζαφυρόπουλε. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο της ΕΕΤΑ, τον κύριο Δημήτρη Μαραβέλια, για ένα χαιρετισμό. Ελάτε κύριε Μαραβέλια. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Γραμματέα, κυρίες και κύριοι που υπηρετείτε τον όμορφο θεσμό της αυτοδιοίκησης, είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο βαθμό. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για τη σημαντική ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να επικοινωνήσω μαζί σας ως πρόεδρος της ΕΕΤΑ. Η ΕΕΤΑ είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης. Είναι δηλαδή η εταιρεία η δική σας, των Δήμων και των Περιφερειών. Ιδρύθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και από τότε μέχρι σήμερα αποτελεί τον ολοκληρωμένο επιστημονικό σύμβουλο όλης της αυτοδιοίκησης. Και θέλω πραγματικά να δώσω συγχαρητήρια και στον Δήμαρχο και στους συνεργάτες του για την υλοποίηση αυτής της ημερίδας, με αυτό ειδικό το θέμα, γιατί πέρα ότι είναι επίκαιρο και απασχολεί όλη τη γη, όλο το πλανήτη, απασχολεί και την αυτοδιοίκηση. Το είπαν και οι προηγούμενοι αυτοδιοικητικοί, πολιτική προστασία χωρίς την αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να υπάρξει. Και ξέρετε ότι δυστυχώς στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, έχουμε δήμους διαφορετικών ταχυτήτων. Μόλις τώρα πληροφορήθηκα
πόσοι υπάλληλοι απασχολούν το τμήμα, τη διεύθυνση της πολιτικής προστασίας, στην τεχνική υπηρεσία. Φαντάζεστε εμείς ως ΕΕΤΑ που έχουμε κυρίως τη φροντίδα μας, την έννοια μας να υιοθετήσουμε τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, που εκεί όλο το προσωπικό αγγί μπορεί να είναι στα δάχτυλα της μιας παλάμης, 4-5 άτομα, με τα ίδια προβλήματα. Άρα θα ήθελα να ζητήσω μια χάρη από τον Δήμαρχο και του συνεργάτη, το Γενικό Γραμματέα, γιατί πάντα έτσι λειτουργούσε η αυτοδιοίκηση. Όπως είπε ο Γενικός, είχαμε τη τύχη να υπηρετήσουμε την αυτοδιοίκηση σε παλιότερες εποχές και είναι, θεωρώ, καλή συγκυρία ότι και ο Υπουργός προέρχεται από την αυτοδιοίκηση και ο Γενικός προέρχεται από την αυτοδιοίκηση. Όσοι περισσότεροι πηγάζουν από αυτή τη μήτρα της αυτοδιοίκησης, τόσο το καλύτερο όσο για την αποτελεσματικότητα του έργου, γιατί κρινόμαστε και έχουμε μάθει να κρινόμαστε στο πεδίο. Θα ήθελα λοιπόν τα συμπεράσματα αυτής της μερίδας να διαχυθούν σε δήμους που τους χρειάζονται. Έχουμε μάθει να λειτουργούμε με καλές πρακτικές, με μετάδοση της εμπειρίας, της γνώσης. Άρα φανταστείτε πόσο ωφέλιμο οργανωτικά είναι να υποστηριχτούν και δήμοι που δεν έχουν την δυνατότητα και την ανάγκη αυτής της συγκεκριμένης γνώσης. Και πάλι συγχαρητήρια, καλά αποτελέσματα στην ημερίδα σας. Ευχαριστούμε, κύριε Μαραβέλια, και συνεχίζουμε με τις ομιλίες. Για το επιχειρησιακό πλαίσιο πολιτικής προστασίας θα μιλήσει η προϊσταμένη αυτοτελούς τμήματος πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων του Δήμου Πειραιά, κυρία Κωνσταντίνα Πέρου. Έλατε. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε. Εγώ θα κάνω μία αναφορά στο επιχειρησιακό πλαίσιο της πολιτικής προστασίας και πώς έχει διαμορφωθεί αυτό στο Δήμο Πειραιά. Θα μου επιτρέψετε να πάω και λίγο πίσω. Με το σχέδιο ξενοκράτης στο Δήμο είχαμε προσπαθήσει και είχαμε συνοψίσει όλες τις ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης στους βασικούς κινδύνους, σεισμό, πλημμύρα, χιονόπτωση, παγετό, καύσωνα και πυρκαγιές. Και είχαμε διαμορφώσει 4 μνημόνια υπό το Γενικό Σχέδιο Ενεργειών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά για πρόληψη και αντιμετώπιση θεμάτων πολιτικής προστασίας. Όπως ανέφεραν και οι προλαλήσαντες, μας προλάβανε κάποια συμβάντα. Η πολιτεία πέρασε σε μία αναδιάρθρωση της πολιτικής προστασίας, έγινε το Υπουργείο, φτιάχθηκε ο Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, συντάχθηκαν τα γενικά σχέδια της χώρας πλέον ανά κίνδυνο. Κατά συνέπεια, όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτά φορείς έπρεπε να έρθουμε και να εναρμονιστούμε με αυτά. Οπότε, ο Δήμος Πειραιά έχει πλέον διαμορφώσει το επιχειρησιακό πλαίσιο της πολιτικής προστασίας, το οποίο αποτελείται από σχέδια ενεργειών για αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμικά φαινόμενα, από πλημμύρες, χιονόπτωση παγετό, πυρκαγιά. Έχει σχέδιο οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών και έχει φτιάξει και κάποια σχέδια εκένωσης κτηρίων και διοικητικών κτηρίων και σχολικών μονάδων. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε στη φαρέτρα μας πλέον το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης βραχίας διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Πειραιά, που συμβαδίζει με το Γενικό Σχέδιο με την κωδική ονομασία Δάρδανος. Έχουμε το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης βραχίας διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού, που συμβαδίζει με το Γενικό Σχέδιο με την κωδική ονομασία Εγκέλαδος. Το σχέδιο για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, που συμβαδίζει με την κωδική ονομασία του Γενικού Σχεδίου, με το Γενικό Σχέδιο με την κωδική ονομασία Ιόλος. Και τέλος, το σχέδιο αντιμετώπισης αναγκών και διαχείρισης συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, που συμβαδίζει με το σχέδιο το γενικό, με την κωδική ονομασία Βορέας. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι ψηφίστηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβουλίο Πειραιά και τα 4 σχέδια. Αν παρατηρήσετε, όσοι ασχολείστε με την πολιτική προστασία το γνωρίζετε, ή όσοι δεν ασχολείστε, είναι σχέδια ογκωδέστατα. Είναι άνω των 100 σελίδων, κείμενα άνω των 100 σελίδων το καθένα. Έχουν προσαρμοστεί πλήρως, όπως είπαμε, και με τα σχέδια και έχουν τις 4 φάσεις, ανέλησε νωρίτερα και ο Γενικός Γραμματέας.
Ο κύκλος καταστροφής έχει 4 φάσεις. Την πρώτη φάση της πρόληψης, τη δεύτερη της αντιμετώπισης, τη δεύτερη της ετοιμότητας, την τρίτη της αντιμετώπισης και την τέταρτη της αποκατάστασης. Οπότε τα σχέδιά μας είναι διαχωρισμένα σε φάσεις. Είπαμε όμως ότι είναι ογκοδέστατα, άρα και δύσχρηστα. Όταν ένα σχέδιο είναι 100 σελίδες, δεν μπορούμε να ψάχνουμε εκείνη την ώρα το κείμενο, να δούμε τι και πώς. Οπότε κρίναμε απαραίτητο να κωδικοποιήσουμε όλες αυτές τις ενέργειες κάθε σχεδίου σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Έτσι φτιάξαμε πίνακες ενεργειών, κατά σχέδιο και κατά φάση, για να είναι τα σχέδιά μας πιο εύχριστα και λειτουργικά και να μπορούμε να κατανοήσουμε όλοι πιο σύντομα και να εντοπίσουμε τι πρέπει να κάνουμε σε κάθε φάση. Θεωρούμε ότι το όφελος αυτής της προσπάθειας είναι μεγάλο. Έχουμε πετύχει να δουλεύουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι του Δήμου τουλάχιστον οι υπηρεσίες σε ένα ενιαίο πλαίσιο και να έχουμε ένα κοινό σημείο αναφοράς. Οι χειριστές των σχεδίων γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει σε κάθε φάση και λειτουργούμε άμεσα, αποτελεσματικά και προσπαθώντας να επιτύχουμε τον καλύτερο δυνατό ενιαίο συντονισμό. Ενδεικτικά θα σας δείξουμε την κωδικοποίηση που κάναμε από το σχέδιο Δάρδανος, το σχέδιο των πλημμυρών. Η φάση 1 του σχεδίου Δάρδανος προβλέπει συνολικά 33 προπαρασκευαστικές ενέργειες, ενέργειες πρόληψης. Εδώ είναι μια ενδεικτική απεικόνηση. Όλα τα σχέδια, η πρώτη ενέργεια που έχουν είναι η στελέχωση της υπηρεσίας, την οποία την ανέφερα νωρίτερα, η σύνταξη, η επικαιροποίηση του σχεδίου, ο ορισμός εκπροσώπων στα συντονιστικά όργανα και ούτω καθεξής. Προσέξτε ότι το σημείο 2 είναι η καινοτομία που έχουμε κάνει στο Δήμο μας, η οργάνωση ομάδας αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. Είναι μια ολιγομελή ομάδα, χωρίς βέβαια να παραγωνίζουμε το συντονιστικό όργανο. Είναι όμως μια ολιγομελή ομάδα από άτομα του Δήμου, η οποία υφίσταται από θέματα πολιτικής προστασίας μέχρι και θέματα κυβερνών ασφάλειας. Προχωράμε στη φάση 2, που είναι η δράση αυξημένης ετοιμότητας. Συνολικά είναι 18, αν θυμάμαι καλά, οι ενέργειες που κάνουμε. Ο Δάρδανος έχει να κάνει με τις πλημμύρες, οπότε έχουμε προγνωστικά και αξιολόγηση δεδομένων απειλής, γιατί έχουμε έκτακτα δελτία, έχουμε προγνωστικά μοντέλα, οπότε αναλόγως της πρόγνωσης αξιολογούμε τι θα κάνουμε. Θα ενημερώσουμε την ΟΑΕΠ, θα πάρουμε κάποια προληπτικά μέτρα, όπως για παράδειγμα την περισυλλογή όλων των προϊόντων κλάδευσης. Δηλαδή, πριν καν βρέξει, προσπαθούμε να προλάβουμε κάποια πράγματα, ώστε να έχουμε λιγότερες κατά το δυνατόν συνέπειες, όπως τα προϊόντα κλάδευσης που σας είπα, η λήψη μέτρων σε χώρους με τεχνικά έργα, κατασκευαστικά έργα, που η τυχόν διαφυγή υλικών μπορεί να μας προκαλέσει εμφράξεις και ούτω καθεξής. Περνάμε στη φάση 3, που είναι η φάση η πιο σημαντική σε όλα τα σχέδια, έχει τις περισσότερες ενέργειες και είναι και η πιο δύσκολη, θα έλεγα, γιατί είναι η φάση στην οποία είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο ή μόλις έχει τελειώσει. Στο σχέδιο Δάρδανος έχει 56 ενέργειες. Εδώ βλέπουμε τις πρώτες 15, όπως είναι η ενεργοποίηση της ΟΑΕΠ που σας ανέφερα νωρίτερα, η ενεργοποίηση του κέντρου επιχειρήσεων, η συλλογή πληροφοριών για την επικρατούσα κατάσταση στην πόλη και επικοινωνία με συνεργαζόμενους φορείς, όπως η πυροσβεστική, η ελληνική αστυνομία, αποτύπωση της εικόνας της πόλης. Και πάρα πολλές, δεν θέλω να σας κουράσω, θέλω να καταλάβετε την φιλοσοφία μας, τη μεθοδολογία μας, ότι τα τεράστια κείμενα τα κάναμε κωδικοποιημένους πίνακες κατά φάση. Ας περάσουμε και στη φάση 4, που είναι οι ενέργειες διαχείρισης άμεσων συνεπειών, οι πρώτες ενέργειες, δηλαδή βραχίες και διαχείριση βραχίας αποκατάστασης. Βασική ενέργεια, ενέργεια ενεργοποίησης του κέντρου επικοινωνιών, διότι οι δημότες, αυτόν που παίρνουν πάντα είναι το Δήμο, που είναι ο πλησιέστερος, ο εγκύτερος σε αυτούς βαθμός διοίκησης και μπορεί να μας ζητήσουν διενέργεια αυτοψίας, κάποιο χώρο λίγο ώρες φιλοξενίας και προσωρινή διαμονή ή ακόμη και οικονομική ενίσχυση, αφού είναι στις αρμοδιότητες του Δήμου η αποζημίωση, ένα μέρος των αποζημιώσεων στους πληγέντες. Σε κάποιες ενέργειες δίπλα βλέπετε κάτι μπλε κωδικούς υπερσυνδέσμων. Τι είναι αυτή η μπλε κωδική? Όταν κάναμε την κωδικοποίηση των ενεργειών κατά φάση, διαπιστώσαμε ότι στα σχέδια
Κάποια δεδομένα είναι κοινά, χρειάζονται να είναι και στα τέσσερα σχέδια που προαναφέραμε. Χρειάζονται επίσης στοιχεία τα οποία πρέπει να επικαιροποιούνται. Η φιλοσοφία μας ήταν να συντάξουμε λοιπόν όλη αυτή την πληροφορία, στοιχεία, δεδομένα κτλ. Που χρειάζονται επικαιροποίηση ή που είναι de facto, να τα κάνουμε υποστηρικτικά έντυπα. Έχουμε 45 σχεδόν υποστηρικτικά έντυπα, υποστηρίζουν τα σχέδιά μας, τα έχουμε ενσωματώσει σε μία βάση δεδομένων μέσα στο πληροφοριακό σύστημα και έχουμε περιπτώσεις εντύπων που χρειάζονται επικαιροποίηση μία φορά το μήνα, όπως είναι η ετοιμότητα του προσωπικού. Έχουμε περιπτώσεις εντύπων που χρειάζονται επικαιροποίηση μία φορά το χρόνο, όπως είναι η δυναμική των εθελοντικών οργανώσεων που μας συνδράμουν. Και έχουμε και έντυπα τα οποία θα τα χρειαστούμε μόνο στην περίπτωση της κρίσης, αλλά έχουμε φροντίσει να τα συντάξουμε και να τα δομήσουμε από τώρα, έτσι ώστε να μην ψάχνουμε να βρούμε τι κείμενο πρέπει να γράψουμε. Για παράδειγμα, το σχέδιο της ανακοίνωσης της διανομής υλικών ή για την αποζημίωση σε πληγέντες. Θέλω να πω ότι έχουμε προβλέψει και πράγματα από αυτή τη στιγμή ίσως να φαίνονται λίγο περίεργα, όπως την ενεργοποίηση του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι. Αλλά σαφέστατα οι ευάλωτες ομάδες και οι ευπαθείς πολίτες είναι άνθρωποι που πρέπει και αυτούς να τους υποστηρίξουμε. Ας περάσουμε τώρα να δείτε ένα υποστηρικτικό έντυπο, το ΚΕ1, αν θυμάστε την κωδική ονομασία πριν με τα μπλε. Ο πρώτος πίνακας του ΚΕ1 έχει να κάνει με τα μέλη που αποτελούν την ομάδα αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών του Πειραιά, αυτή την ευέλικτη ομάδα, που σκοπός της είναι, φιλοσοφία που έχουμε στηριχτεί απάνω, είναι να έχουμε ένα ικανοποιητικό ποσοστό πρώτης απόκρισης, ώστε να ενεργοποιηθεί όλο το σύστημα του Δήμου, όλα τα γρανάζια του Δήμου, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου. Βλέπετε ότι αποτελείται από τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο, τον Γενικό Γραμματέα, τους υπηρεσιακούς παράγοντες της πολιτικής προστασίας. Έχουμε συγκεντρώσει πολλά προσωπικά δεδομένα για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Έχει αναπτυχθεί ένα πολύ καλό δίκτυο ασύρματης επικοινωνίας, οπότε όλοι οι εμπλεκόμενοι στην πολιτική προστασία έχουν φορητή συσκευή με τον ασύρματο. Αν χάσουμε δηλαδή τις άλλες επικοινωνίες, τουλάχιστον να έχουμε την ασύρματη επικοινωνία. Έχουμε κάνει μια καλή προσπάθεια, θέλω να πιστεύω. Έχουμε σκεφτεί επίσης το πού θα συγκεντρωθούμε η ομάδα αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, πού θα βρεθεί. Έχουμε προσυμφωνήσει χώρους φυσικούς, εφόσον μπορούμε και είναι διαθέσιμοι. Έχουμε σκεφτεί και έναν ανοιχτό χώρο, μια δεύτερη εκδοχή. Έχουμε περάσει στο σχέδιο, εφόσον έχουμε επικοινωνίες, ακόμα και τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης. Ο Δήμαρχος, για παράδειγμα, μπορεί να είναι στο εξωτερικό. Με μια τηλεδιάσκεψη να έχει και εικόνα και ανταπόκριση του τι συμβαίνει στην πόλη του. Το όλο σκεπτικό, η όλη φιλοσοφία είναι να ενεργοποιηθούμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Γι' αυτό, αν δείτε στη διαδικασία ενεργοποίησης, έχουμε βάλει μια προτεραιοποίηση, ποιος κατά σειρά προτεραιότητας ξεκινάει την επικοινωνία και αν δεν γίνει αυτό εντός 5 λεπτού, προχωράμε. Καθώς επίσης, εάν κάνουμε την επικοινωνία με γραπτό μήνυμα και στείλουμε το γραπτό μήνυμα, θα πρέπει να είμαστε υπόχρεοι να αναφέρουμε ότι το λάβαμε τα υπόλοιπα μέλη της ΟΑΕΠ. Εκτός από τους πίνακες, είπε και νωρίτερα ο Γενικός, οι πίνακες είναι πολύ καλοί και χρήσιμοι για κάποιον που είναι σε μία οθόνη σταθερού υπολογιστή ή σε ένα λάπτοπ. Όταν όμως πρέπει να το έχουμε σε μία μικρότερη οθόνη, στο κινητό, δεν είναι καθόλου εύχριστο και λειτουργικό το περιβάλλον με τους πίνακες. Προχωρήσαμε λοιπόν στην αποτύπωση σχηματικά σε ένα διάγραμμα ροής. Η φάση 3 που είδαμε πριν, που ήταν οι ενέργειες αντιμετώπισης του δάρδανου, υπάρχει σε αυτό το διάγραμμα ροής. Φαίνονται τα μέτρα, οι ενέργειες, που είναι με τα πράσινα χρώματα, και δίπλα ποιος τις κάνει. Αν παρατηρήσετε, υπάρχουν και εδώ οι σύνδεσμοι με τα υποστηρικτικά έντυπα. Οπότε πιστεύουμε ότι αν κάποιος είναι στο δρόμο και έχει μόνο το κινητό του, έχει μία πρώτη εικόνα μέχρι να φτάσει στο γραφείο του, εάν καταφέρει να φτάσει. Αλλιώς λειτουργεί από το κινητό. Έχουμε προσπαθήσει δηλαδή να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία όσο το δυνατόν καλύτερα. Ας περάσουμε τώρα στο σχέδιο οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης, το οποίο συντάχθηκε και ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Θα μου επιτρέψετε να πω λίγα γι' αυτό. Όπως όλα τα σχέδια, είναι δομημένο
Με τη μορφή που βλέπετε, αποτελείται από 28 μέρη. Έχει τα βασικά στοιχεία, ορισμούς, κυρία σημεία, επιχειρησιακές απαιτήσεις, γεωγραφικά χαρακτηριστικά του Δήμου, δημογραφικά χαρακτηριστικά του Δήμου, η παραλιακή ζώνη, η οποία είναι πολύ σημαντική στην περίπτωση του Δήμου μας. Έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες για οδικό δίκτυο, υλικοδρόμια, ειδικές δράσεις, το πώς θα ενημερώσουμε τους πολίτες, την προσομοίωση και διαγράμματα, παραρτήματα βέβαια με μνημόνια ενεργειών, διαγράμματα ροής, και εδώ έχουμε υποστηρικτικά έντυπα. Είναι και αυτό ένα ογκοδέστατο σχέδιο, το οποίο αν θα αποφασίσουμε να εφαρμοστεί, πρέπει να έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό πολύ καλά όσοι θα έχουν κάποιο ρόλο. Στην αρχή που ανέφερα το επιχειρησιακό πλαίσιο που έχουμε, ανέφερα και σχέδια εκένωσης. Κρίναμε απαραίτητο, τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη προσπάθεια που κάναμε, να φτιάξουμε σχέδια εκένωσης για 3 διοικητικά κτίρια. Το Κεντρικό Δημαρχείο, το κτίριο της Μακράς Στοάς και το κτίριο Θιβών 78, και κάναμε πιλωτικά και για 2 σχολεία. Αυτό που πήραμε σαν feedback είναι ότι το κάθε κτίριο είναι διαφορετικό, είναι μια διαφορετική οντότητα, σαν κτίριο τεχνικά, σαν κατασκευή, αλλά και από τον πληθυσμό που φιλοξενεί, που μπορεί να είναι μαθητές, μπορεί να είναι εργαζόμενοι, αλλά μπορεί να είναι και επισκέπτες. Τα σχέδια εκένωσης, λοιπόν, είναι δεν μπορούμε να κάνουμε ένα και να πούμε, ωραία, έχουμε την προφόρμα, το κάνουμε, το εφαρμόζουμε σε όλα. Κάθε κτίριο, λοιπόν, όντας διαφορετική, ξεχωριστή οντότητα, θέλει και το δικό του σχέδιο εκένωσης. Τα σχέδια εκένωσης που έχουν συνταχθεί, τα πιλωτικά αυτά που σας αναφέραμε, αποτελούνται από, αυτά τα 17 μέρη που βλέπετε. Και εδώ υπάρχει η φιλοσοφία επιχειρησιακών απαιτήσεων, αιτιών εκένωσης, αποδίδονται ρόλοι, θα πρέπει να γίνονται εκπαιδεύσεις του προσωπικού, του εμπλεκόμενου προσωπικού, θα πρέπει να γίνονται ασκήσεις. Ας περάσουμε παρακάτω. Έχουν παραδείγματα, όπως θα ακολουθούσαν ένα κτίριο, τις κατόψεις του, τα δίκτυα επικοινωνιών, διαγράμματα, τοπολογίες, σημάνσεις, ο εξοπλισμός του προσωπικού που εμπλέκεται στην εκένωση. Έχουμε μία πρώτη υποποίηση κατά ISO με έντυπα, τηλέφωνα εκτάκτων αναγκών, και έχουμε και προτυποποίηση διαδικασιών και εδώ. Έχουμε προβλέψει τη διαδικασία ολικής εκένωσης, μερικής εκένωσης, τον τρόπο της αναγγελίας της εκένωσης, πώς θα γίνει η αποκατάσταση των βλαβών, την υποβοήθηση μετακινήσεων, έγκαιρη προειδοποίηση και ούτω καθεξής. Η εικόνα είναι από την προτυποποίηση της διαδικασίας της ολικής εκένωσης ενός κτηρίου. Βλέπετε ότι ακολουθήσαμε λίγο τα πρότυπα του ISO. Δεν θέλω να σας κουράσω με τη διαδικασία. Τις συντομογραφίες μόνο θα αναφέρω, την ΟΑΕΠ την είπαμε, ο επικεφαλής του κτηρίου, η υπεύθυνη των ορόφων, η υπεύθυνη των γραφείων, πώς θα μπορέσουν να βγάλουν τον κόσμο με ασφάλεια, αν επαναφέρεται η λειτουργία του κτηρίου, να επανέλθει η λειτουργία του κτηρίου και να πούνε μέσα. Θέλω να κλείσω εδώ και να πω ότι παρουσιάσαμε το επιχειρησιακό μας πλαίσιο και τη μεθοδολογία, τον τρόπο που σκεφτήκαμε για να φτάσουμε ως εδώ. Νομίζω ότι έχουμε εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Σαφέστατα όμως μιλάμε για πολιτική προστασία, που είναι ένα δυναμικό περιβάλλον. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, άρα δεν επαναβαβόμαστε. Συνεχίζουμε, προχωράμε, δοκιμαζόμαστε, βελτιωνόμαστε, γιατί έχουμε πάντα ως προτεραιότητα τη ζωή, την υγεία και την περιουσία των πολιτών, το φυσικό μας περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά, τις υποδομές μας, όπως για όλη την πολιτική προστασία όλης της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε την κυρία Πέρου. Ακολουθεί λοιπόν η ομιλία του κυρίου Μαραβέα, Χρήσανθου Μαραβέα, επιστημονικό συνεργάτη της Nisos Advisor, ο οποίος θα αναφερθεί στο σύγχρονο σύστημα πολιτικής προστασίας. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Χρήσανθος Μαραβέας. Είμαι πολιτικός μηχανικός, καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και ασχολούμαι με θέματα τεχνητής νοημοσύνης, big data και τέτοια θέματα. Γενικώς τεχνολογίες, 4 τις λέμε, της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Αυτές οι τεχνολογίες έχουν εφαρμογή και στην πολιτική προστασία.
Θα ξεκινήσω όμως λίγο διαφορετικά. Εδώ βλέπουμε μια γραφική παράσταση. Είναι ο κατακόρυφος άξονας ο αντίκτυπος και οι άλλοι δύο άξονες είναι η τεχνογνωσία και η προσαρμοστικότητα. Αυτό είναι η στόχη της ελβετικής πολιτικής προστασίας για το 2035. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο μεγαλύτερος στόχος που ελπίζουν να πετύχουν σε 10 χρόνια είναι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Με τεράστιο αντίκτυπο, όπως βλέπετε. Και δεύτερος στόχος είναι η πολύ καλή χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και των άλλων προκλήσεων. Και βλέπετε ότι επίσης είναι με αντίκτυπο 1, δηλαδή το μέγιστο. Μετά υπάρχουν διάφοροι άλλοι παράγοντες, πολιτικοί, κοινωνικοί κτλ. Που δεν ασχολούμαι εγώ με αυτά. Και μετά είναι οι τεχνολογίες, οι καινούργιες, στο επόμενο, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη και τα big data, τα μεγάλα δεδομένα, είναι τα αυτόνομα οχήματα, μη επανδρομένα, robots, η τεχνολογική σύγκληση που έχει την έννοια της διασύνδεσης διαφόρων τεχνολογιών, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις τεχνολογίες συγχρόνως και να μην είναι κάθε μία, έχει μια ξεχωριστή εφαρμογή, να επικοινωνούν όλα μεταξύ τους. Και οι δορυφορικές ικανότητες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, κυρίως για την Ελλάδα, θα εξηγήσω και μετά. Εδώ λοιπόν έχουμε τον Πειραιά, δεν είναι ο Πειραιάς, έτσι, αλλά θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε να είναι, έχετε πύργο και εσείς τώρα. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορα συστήματα. Υπάρχουν sensors, υπάρχουν 5G, υπάρχουν συστήματα ασύρματα, διασυνδέονται διάφορα δεδομένα με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα δορυφορικά συστήματα. Πάνω σε χάρη γίνεται ένας σεισμός. Μπορείς να βάλεις μέσω της νοημοσύνης να βρεις αμέσως πού είναι οι καταρρεύσεις. Και μέσω των δορυφορικών δεδομένων. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές. Ας πούμε, βγαίνει ένας, φωτογραφίζει το συμβάν που θέλεις να αντιμετωπίσεις και το ανεβάζει στα social media. Υπάρχουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που το αναγνωρίζουν και ειδοποιούν. Έτσι. Υπάρχουν άλλα συστήματα ρομποτικά. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις αναγνώριση, διάγνωση. Υπάρχουν μέχρι ρομποτικά συστήματα που φαίνεται ότι θα αντικαταστήσουν τους σκύλους στην έβρεση επιζώντων στις καταρρεύσεις. Υπάρχουν τέλος πάντων πάρα πολλά συστήματα, πυροσβεστικά συστήματα ρομποτικά. Θα μπορούσαν να είναι πυροσβεστικά οχήματα, πυροσβεστικά αεροπλάνα ρομποτικά. Δηλαδή, μπορεί να βομβαρδίζουν με ρομποτικό αεροπλάνο και να μην μπορεί να σβήσει τη φωτιά με ρομποτικό αεροπλάνο. Έτσι, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές εφαρμογές σε αυτές τις τεχνολογίες. Οπότε, οι τρέχουσες τεχνολογίες, που είναι οι τρέχουσες τεχνολογίες πληροφορικής, δίνουν ταχύτητα πρόγνωσης
διάγνωσης και πληροφόρησης. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικές. Είναι, από ό,τι ξέρω, στο Δήμο έχουν εφαρμοστεί ήδη σε πολύ μεγάλο βαθμό τέτοια συστήματα και με το σταδιακό μετασχηματισμό των υποδομών και την εξοικείωση των ιστών, οι τεχνολογίες 4, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη και προχωρημένα συστήματα, θα εντάσσονται σταδιακά στο περιβάλλον της πολιτικής προστασίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Μιχάλη Μπούρμπο, είναι προϊστάμενος Διεύθυνσης Πληροφορικής του Δήμου Πειραιά. Αυτές είστε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ελάτε, ελάτε στο βήμα. Κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα αναφερθώ με τη σειρά μου στο σύγχρονο σύστημα πολιτικής προστασίας και συγκεκριμένα στα σχέδια οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, στα σχέδια εκένωσης, που είναι πάρα πολύ καθοριστικά για την ανθρώπινη ζωή, καθώς επίσης και στο πληροφοριακό σύστημα για τα σχέδια πολιτικής προστασίας. Για τα σχέδια οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης και εκένωσης, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχουν, για την κατάρτισή τους έχουν ληφθεί υπόψη συγκεκριμένα σημεία στο πεδίο, τα οποία είναι τα εξής. Είναι το σημείο εκκίνησης, το σημείο Α, ας το ονομάσουμε. Είναι το σημείο προορισμού ή ο χώρος συγκέντρωσης, που είναι το σημείο Β. Και επίσης είναι και οι οδεύσεις διαφυγής. Ως προσδοκόμενο αποτέλεσμα από την εφαρμογή αυτών των σχεδίων δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο υπολογισμός του απαιτούμενου χρόνου και κάποιων άλλων στοιχείων από τη στιγμή που θα εφαρμοστούν μέσω συγκεκριμένων τεχνικών προσομοίωσης. Θα ξεκινήσω με το σχέδιο οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης. Είναι μια πραγματική κάτωψη ενός αστικού τμήματος του Πειραιά. Διακρίνονται οι χώροι συγκέντρωσης. Θα ήθελα να σας πω ότι αναλόγως του σημείου εκκίνησης ακολουθούνται διάφορες οδεύσεις προκειμένου, ξεκινώντας από έναν χώρο να φτάσουμε, που υπάρχει απειλή, να φτάσουμε σε έναν χώρο συγκέντρωσης ο οποίος είναι ασφαλέστερος από εκεί από που ξεκινάμε, με τη χρήση μέσων μεταφοράς, είτε ιδιωτικών μέσων είτε δημοσίων μέσων, αλλά είτε πεζή. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ήδη υπολογίσει τον απαιτούμενο χρόνο. Αυτό που είδατε είναι πράγματι μια προσομοίωση από πρόγραμμα προσομοίωσης για το σχέδιο οργανωμένης πολιτικής απομάκρυνσης. Και θα πρέπει να πούμε εδώ ότι αναφορικά με το τι προσδοκούμε ως αποτέλεσμα για τον χρόνο που αναμένουμε να εκενωθεί ή να απομακρυνθεί ο πληθυσμός από ένα συγκεκριμένο σημείο, λαμβάνουμε υπόψη μας και τα πραγματικά δεδομένα, που εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία αποτύπωση της κίνησης μέσω των χαρτών της Google, που σημαίνει ότι αν έχουμε υπολογίσει μέσω αυτού του προγράμματος το χρόνο που θα χρειαστεί να μετακινηθεί οργανωμένα ο πληθυσμός από το ένα σημείο στο άλλο, αυτό εμπλουτίζεται και με τα δεδομένα από την Google, που σημαίνει ότι έχουμε μια πιο ρεαλιστική κατάσταση, δεδομένου ότι λαμβάνουμε υπόψη και την κίνηση στους δρόμους. Άρα,
Δεν θέλουμε να υποεκτιμήσουμε το χρόνο, να θεωρήσουμε ότι μια ομάδα πολιτών θα φτάσει από το ένα σημείο στο άλλο σε μισή ώρα και αυτό να είναι παραπάνω ένα μία ώρα και άρα να υπάρχει μεγαλύτερη απειλή. Αυτό σε ό,τι αφορά το σχέδιο οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης, στα οποία και στο σχέδιο εκένωσης που ακολουθεί έχουν ήδη αναφερθεί και οι προηγούμενοι ομιλητές. Βέβαια, μην σας κουράσω με το πολύ σημαντικό στοιχείο της οργάνωσης, αλλά να περάσουμε λίγο στην αποτύπωση, όπως το βλέπετε, αυτού του σχεδίου εκένωσης μέσω του προγράμματος προσομοίωσης. Τι λαμβάνουμε υπόψη, λοιπόν, για ένα συγκεκριμένο σχέδιο, για την κατάρτιση ενός συγκεκριμένου σχεδίου εκένωσης, που θυμίζω ότι είναι συγκεκριμένο σχέδιο για κάθε εγκατάσταση, για κάθε δομή. Δεν είναι ένα σχέδιο το οποίο μπορούμε να εφαρμόσουμε παντού. Λαμβάνουμε υπόψη τις κατόψεις, λαμβάνουμε υπόψη τον αριθμό των ατόμων, λαμβάνουμε υπόψη την κατηγορία των ατόμων που βρίσκονται μέσα σε αυτή τη δομή, που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε μικρά παιδιά, να έχουμε ηλικιωμένους, να έχουμε άτομα τα οποία έχουν κινητικές δυσκολίες. Αλλιώς τρέχει να αδειάσει, να εκενώσει ένα χώρο ένα παιδί και αλλιώς ένας ο οποίος έχει κινητικά προβλήματα. Εξυπακούεται. Όπως επίσης λαμβάνονται υπόψη και τα σενάρια πληρότητος. Τι εννοώ λέγοντας τα σενάρια πληρότητος? Είναι σενάρια τα οποία λέμε ότι υπολογίζουμε ότι θα εφαρμόσουμε αυτό το σχέδιο για πληρότητα 50%, 100% ή ακόμη και υπερπληρότητα, 150%. Τα αποτελέσματα τα οποία παίρνουμε από την εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων είναι αυτά τα οποία παρουσιάζονται στην οθόνη. Δεν χρειάζεται να σας αναλύσω τα πάντα, αρκεί να σας πω ότι εκείνο που έχει μέγιστη σημασία είναι ο χρόνος ο οποίος τρέχει για να δούμε πόσο χρειάζεται να εκενωθεί ένα κτίριο. Πολύ σωστά αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός προηγουμένως λέγοντας ότι μια μητέρα θα νιώσει πιο ασφαλής αν ξέρει ότι το παιδί της στο σχολείο γνωρίζει πώς να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο σενάριο που χρειαστεί να εκενωθεί ο χώρος ή το σχολείο. Και άλλωστε, όπως αναφέρθηκε και ο Γενικός Γραμματέας, τυχερός είναι αυτός που προσπαθεί να μην αφήσει τίποτα στην τύχη του. Άρα, τρέχοντας τέτοια σενάρια, δεν αφήνουμε στην τύχη τίποτα, δεν φανταζόμαστε πόσο χρόνο θα κάνουμε, παρά τι κάνουμε. Έχουμε σαφή δεδομένα με αριθμούς ατόμων και με συγκεκριμένο κτίριο. Τέλος, για το πληροφοριακό σύστημα, το οποίο αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, θα ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος έχει στη φαρέτρα του αυτό το πληροφοριακό σύστημα, το οποίο διαχειρίζεται τα 4 σχέδια, τον Ιόλαο, τον Δάρδανο, τον Εγκέλαδο και τον Βορέα. Αυτό το πληροφοριακό σύστημα έχει να κάνει με τη λειτουργία του μέσω διαφορετικών πλατφορμών. Μπορεί να τρέξει στο cloud. Να μια εφαρμογή η οποία χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, διότι καταλαβαίνουμε τη σημαντικότητα, δεδομένου ότι τρέχει, μπορεί να ενημερώνεται από το επιχειρησιακό κέντρο του Δήμου Πειραιά, αλλά ταυτόχρονα έχει την ίδια εικόνα και το κινητό κέντρο που έχει αναπτυχθεί έξω από την αίθουσα. Κατά συνέπεια, αυτή η τεχνολογία κυρίως μας δίνει αυτό το συγχρονισμό μεταξύ όλων των εγκαταστάσεων. Και περνάω να σας δείξω το πληροφοριακό σύστημα, live αυτή τη στιγμή. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε τα 4 σχέδια, Εγκέλαδο, Βορέα, Ιόλαο και Δάρδανο, κάποιους άλλους υπερσυνδέσμους με διάφορες άλλες λειτουργικότητες, όπως είναι ο κατάλογος των εντύπων, τηλέφωνα κτλ. Και ας πάμε να δούμε στη φάση 1 του Δάρδανου, αυτό που είδατε πριν που σας παρουσίασε η κυρία Πέρου, σε πίνακες οι οποίοι είναι χαρτιά στην πραγματικότητα ή σε υπολογιστή. Εδώ θα το δείτε σε ένα πληροφοριακό σύστημα. Αυτή την εικόνα την έχουν όλοι όσοι μοιράζονται αυτή την πληροφορία, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται κάποιος να επαναλαμβάνει την πληροφορία ή να την βρίσκει σε διαφορετικά σημεία. Μία βάση δεδομένων, μία πληροφόρηση για όλους, επικαιροποιημένη, και μάλιστα βλέπετε ότι αναλύονται όλα τα μέτρα, όλες οι ενέργειες από την αναφάση και ανασχέδιο. Είδαμε αυτό που είδαμε, διάφορες άλλες λειτουργίες είναι ένας κατάλογος των εντύπων, ήδη την έχετε ξαναδεί την εικόνα. Εδώ βλέπουμε
τα μέλη της ΟΑΕΠ, αυτό που σας παρουσίασε, δηλαδή η κυρία Πέρου, είναι πλέον στο πληροφοριακό σύστημα live αυτή τη στιγμή και καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν, το προσωπικό το οποίο συμμετέχει σε αυτή την ομάδα, είναι ορατό από όλους για να μπορούν όλοι να έχουν μια κοινή εικόνα. Ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την παρουσίαση και για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα ήθελα να καλέσω αυτό το σημείο τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Δήμου Πειραιά, τον κύριο Μιχάλη Μπούρμπο, ο οποίος θα μας μιλήσει για το επιχειρησιακό κέντρο λειτουργίας του Δήμου Πειραιά. Καλησπέρα και από μένα. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Δήμου έχει υπό την ευθύνη της τις υποδομές, τις μηχανογραφικές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές, αλλά και την υποστήριξη των άλλων διευθύνσεων. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, υποστηρίζουμε και την πολιτική προστασία. Σκοπός μας είναι να υπηρετήσουμε το όραμα του Δήμου για μια συμμετοχική και βιώσιμη πόλη και γι' αυτό και η ψηφιακή στρατηγική, όπως θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια, έχει κάποιους άξονες με κάποιες προτεραιότητες να υπηρετήσει τον Πειραιά ως έξυπνη πόλη, ως πράσινη πόλη, γαλάζια πόλη, ανθεκτική πόλη και Πειραιά των πολιτών. Με βάση αυτά, η ψηφιακή στρατηγική στηρίχθηκε σε 4 πυλώνες, ανάμεσά τους και οι ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές. Οι πηγές χρηματοδότησης για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη στρατηγική σε έργα ήταν κυρίως η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση του Δήμου, αλλά και ευρωπαϊκά κονδύλια, όπως το έργο Be Secure, Feel Secure της UIA, έργα ερευνητικά του Horizon 2020 και τώρα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε προηγούμενα έργα τα οποία έχουμε κάνει, στα πλαίσια κυρίως της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης, ένα βασικό έργο το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι η ευφυής ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου Πειραιά. Είναι μια πλατφόρμα στην οποία συγκεντρώνουμε τις πληροφορίες από διάφορους αισθητήρες αλλά και άλλες πλατφόρμες που υπάρχουν στο Δήμο και στα πλαίσια της οποίας καταφέραμε να φτιάξουμε ένα αρχικό κέντρο επιχειρήσεων το οποίο επιθυμούμε σε επόμενα βήματα να το κάνουμε ένα ολοκληρωμένο κέντρο επιχειρήσεων με σημαντικές υποδομές. Στο κέντρο λοιπόν επιχειρήσεων, κέντρο λειτουργίας, είδαμε πίσω, ένα slide πίσω παρακαλώ, είδαμε τα διάφορα δεδομένα τα οποία μπορούμε αυτή τη στιγμή να παρακολουθούμε, όπως κατανάλωση ενέργειας, ποιότητες αέρα σε γραφεία και σχολικές αίθουσες, φωτισμός, καταναλώσεις στο φωτισμό, αλλά και θέσεις των φωτιστικών σωμάτων, αλλά και των πύλαρα διάλειπτης παροχής που υπάρχουν στο Δήμο, τα οποία είναι και κρίσιμα και για την πολιτική προστασία, την πλήρωση των κάδων απορριμμάτων, αλλά και τη θέση τους, το δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών για συμβάντα κυβερνοασφάλειας και άλλα πολλά. Οι πλατφόρμες με τις οποίες παρακολουθούμε όλα αυτά τα δεδομένα είναι και ξεχωριστές πλατφόρμες θεματικές, όπως για παράδειγμα η πλατφόρμα της Novaville, που είναι στην ουσία
Η πλατφόρμα παρακολούθηση των ετοιμάτων των πολιτών μέσω της εφαρμογής ΠΥΡΕΑΠ. Επόμενο. Πλατφόρμες για την κλιματική αλλαγή με δεδομένα από δορυφόρους, το οποίο είναι έργο το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί μέσα από την ΟΧΕ. Συγκεκριμένα παρακολουθούνται αεροφωτογραφίες, φωτογραφίες δορυφορικές από τα συστήματα Copernicus και Sentinel. Πλατφόρμες που αφορούν αστικό σχεδιασμό, πολυοδομικό δηλαδή. Πρόσφατα σηκώσαμε το καινούργιο μας GIS που έχει συγκεντρωμένη όλη την πληροφορία ενός προηγούμενου συστήματος, αλλά και άλλων βάσεων δεδομένων που μπορέσαμε να συλλέξουμε στοιχεία. Πλατφόρμα που αφορά ένα πιλωτικό παράνομη στάθμευση για 100 θέσεις που βρίσκονται σε ράμπες, αλλά και πληροφορίες από σχολεία για στάθμη πετρελαίου σε δεξαμενές ή κατανάλωση υδάτων. Και η κεντρική πλατφόρμα του Δήμου, όπου υπάρχει συγκεντρωμένη ολόκληρη αυτή η πληροφορία. Είναι δύο διαφορετικές εικόνες της ίδιας πλατφόρμας. Στη μία βλέπουμε τα πύλαρα διάλειπτης παροχής και τους πυλώνες φωτισμού που το ένα συγκεκριμένο πύλαρ μπορεί και ελέγχει, και από κάτω είναι η κατανάλωση της ενέργειας από το συγκεκριμένο πύλαρ. Υπάρχει βέβαια και πλατφόρμα επικοινωνίας του Δήμου, που είναι της εταιρείας Χιτέρα. Υπάρχουν φορητές συσκευές που έχουν οι υπάλληλοι του Δήμου. Υπάρχουν και συσκευές εγκατεστημένες σχεδόν σε όλα τα οχήματα του Δήμου. Μέσω αδειοδοτημένης μπάντας, που είναι αποκλειστικά για χρήση δικιά μας, μπορούμε και να επικοινωνούμε, αλλά και ταυτόχρονα να βλέπουμε την τοποθεσία του καθενός που φέρει μια τέτοια συσκευή, το οποίο είναι εξαιρετικά κρίσιμο, ειδικά σε περιπτώσεις πολιτικής προστασίας. Παρακολουθούμε βέβαια και την πλατφόρμα πολιτικής προστασίας Engage Civil Protection. Και στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας έχουμε κάποιες πλατφόρμες για την παρακολούθηση του εσωτερικού δικτύου, είτε είναι open source πλατφόρμες όπως συγκεκριμένη που είναι της Elasticsearch, είτε η πλατφόρμα της IBM, το Curator. Στα τρέχοντα έργα που είναι σε διαδικασίες κατακύρωσης είναι τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πρώτο έργο θα δείτε ότι μιλάμε για ένα συντονιστικό κέντρο, ένα κέντρο επαναφοράς λειτουργίας σε περίπτωση καταστροφής. Το συγκεκριμένο έργο σχεδιάζει να αναβαθμίσει το επιχειρησιακό κέντρο με καινούριο εξοπλισμό, με επιπλέον εξοπλισμό και με επιπλέον τηλεπικοινωνιακά συστήματα, όπως για παράδειγμα ένα εφεδρικό δορυφορικό σύστημα επικοινωνίας σε περίπτωση που χαθούν οι επίγειες επικοινωνίες. Έτσι λοιπόν, τα επόμενα βήματά μας στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας είναι το ολοκληρωμένο κέντρο επιχειρήσεων, ένα κέντρο αποκατάστασης από καταστροφή, που σημαίνει ότι οι λειτουργίες του Δήμου, εάν το κεντρικό δημαρχείο έχει πρόβλημα, να μπορούν να μεταφερθούν εύκολα σε ένα άλλο κτίριο. Η επιτήρηση κάποιων δημοσίων χώρων όταν αυτή είναι κλειστή, κάποιες σχετικές χαρές που είναι κλειδωμένες, είναι κλειστές το βράδυ, καθώς και κάποια επιπλέον σχέδια εκένωσης για σχολικές μονάδες. Νομίζω τώρα μπορούμε να δούμε και το κινητό κέντρο επιχειρήσεων. Thank you.
Ακολουθεί και μια ζωντανή σύνδεση με τα δύο κέντρα. Καλησπέρα και από εμάς. Εγώ είμαι Παπαϊωάννου Νικήτας και είμαι προϊστάμενος του επιχειρησιακού και τηλεφωνικού κέντρου και λειτουργία του Δήμου Πειραιά. Εδώ βλέπετε στις οθόνες πίσω μας σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα που καταλήγουν στις πλατφόρμες που σας ανέπτυξε μόλις προηγουμένως ο κύριος Μπούρμος. Αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο πολιτικής προστασίας του Δήμου Πειραιά. Ονομάζομαι Μπουκουβάλας Αθανάσιος και ανήκω στο προσωπικό του αυτοελούς τμήματος πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων του Δήμου Πειραιά. Το κινητό κέντρο της πολιτικής προστασίας του Δήμου σχεδιάστηκε και λειτουργεί είτε σε συνεργασία με το επιχειρησιακό κέντρο λειτουργίας του Δήμου, είτε ανεξάρτητα ως εφεδρικό στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών. Μπορεί να μετακινηθεί και να αναπτυχθεί σε διάφορες τοποθεσίες ανάλογα με τις ανάγκες της κατάστασης. Μπορεί να προσαρμόζεται σε διάφορες επιχειρησιακές απαιτήσεις, διαθέτει αυτονομία και πολυλειτουργικότητα. Σε περίπτωση διακοπής των κανονικών λειτουργιών λόγω κάποιου συμβάντος, όπως ένας σεισμός ή άλλο σοβαρό περιστατικό, το κινητό κέντρο της πολιτικής προστασίας μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα και να διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας και από εμάς. Η εταιρεία μας, Finisus Advisors, παρέχει 24-ωρη υποστήριξη στο Δήμο Πειραιά κατά την εφαρμογή των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Το κινητό κέντρο της πολιτικής προστασίας του Δήμου έχει τη δυνατότητα να επιχειρεί είτε σε συνεργασία με το επιχειρησιακό του κέντρο, είτε αυτόνομα. Από πλευράς υλικοτεχνικού εξοπλισμού, διαθέτει ασύρματες επικοινωνίες, δίκτυο σταθμών ασυρμάτων, κινητή τηλεφωνία με όλους τους παρόχους και δορυφορικές επικοινωνίες, τηλεφωνία και ίντερνετ. Χωρητό οπτικοακουστικό εξοπλισμό, σύστημα τηλεδιάσκεψης, πληροφοριακά συστήματα και κατάλληλο λογισμικό, το οποίο λειτουργεί στο cloud και ανεξάρτητα σε notebook, τάμπλετ, κινητά τηλέφωνα κλπ. Μέσα παροχής ισχύως, γεννήτρια, UPS, inverter, μετεωρολογικό σταθμό. Σας ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω τον Δήμαρχο Πειραιά, κύριε Γιάννη Μόραλη, για το κλείσιμο της ημερίδας. Ελάτε, κύριε Μόραλη. Θέλω κλείνοντας να ευχαριστήσω και να γκρινιάξω λίγο βέβαια. Το συνηθίζω άλλωστε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μας από την ΙΣΟ, που έχουν μια σταθερή συνεργασία. Δεν το είχα πει προηγουμένως. Και τους συνεργάτες μας από την OTS, που έχουμε εξίσου μια καλή συνεργασία σε επίπεδο πληροφορικής. Να ευχαριστήσω τον Υπουργό που έκατσε 45 λεπτά στην εκδήλωση, τον κύριο Μανολάκο, τον συμπαραστάτη του Δημότη, τον Σάββατο Παπαδονικόλα, τον συντονιστή αποκεντρωμένη που έκατσε σε όλη την εκδήλωση. Προφανώς όσο ήρθατε σήμερα εδώ, πιστεύω ότι ήταν μια καλή παρουσία στο Δήμο Πειραιά, σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα. Μου κάνει εντύπωση απλώς ότι πραγματικά σε ενδιαφέρει μόνο 8 δημοτικούς συμβούλους από τους 42 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά. Προφανώς. Προφανώς, γι' αυτό το λέω. Ορίστε. Τι, το λέω σε όλους. Τι εννοείται να το λέω σε εσάς. Τι εννοείται, καταλάβατε. Προσωπικά εσάς μιλάω. Εσείς γιατί πετάγεστε. Αναφέρομαι στα του οίκου μας. Αυτό ακριβώς αναφέρομαι. Αναφέρομαι ενώπιον των ανθρώπων εδώ που ήρθαν να τιμήσουν μια εκδήλωση ότι είναι κρίμα από όλες τις παρατάξεις, λοιπόν, μην το λέτε, να είναι μόνο 8 δημοτικοί σύμβουλοι στην εκδήλωση αυτή. Δεν καταλαβαίνω την ενόχλησή σας. Αλλά τι είναι. Θέλετε να πάω και σε άλλο επίπεδο. Πολλούς παραπάνω περίμεναν σήμερα εδώ, αλλά αναβάλλω αναφέρομαι στα του οίκου μου που μπορώ να ελέγξω. Και θα έπρεπε να μπορώ να ελέγξω. Αλλά αν θέλετε να πάμε και σε περαιτέρω κουβέντες, προσλήφθηκαν 300 άνθρωποι. Θέλετε να πω πόσοι και ποιοι ήρθαν από κάθε τομέα. Δεν είναι ούτε ευγενές, ούτε σωστό. Λέω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα σημείο που δεν με κάνει αισιόδοξο παρά την πολύ καλή δουλειά που γίνεται εδώ από κάποιους δημοτικούς υπαλλήλους, που ευχαριστώ και τον Μιχάλη τον Μπούρμπο και την κυρία Πέργο για την εξαιρετική δουλειά, από τον Δημάρχο που είναι εδώ. Απλά ότι δεν με κάνει αισιόδοξο
στα κομμάτια αυτά ότι σήμερα θα έπρεπε να είναι μια γεμάτη αίθουσα σε μια πολύ μεγάλη πόλη, στον δεύτερο μεγαλύτερο δήμο της Αττικής. Μας τίμησαν άνθρωποι που ήρθαν εκτός Πειραιά για να δούνε αυτό και απουσίαζαν ορισμένοι που θα έπρεπε να είναι εδώ. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω διπλά όσους μείνατε εδώ, τριπλά όσους μείνατε μέχρι το τέλος. Αυτό ήθελα να καταλήξω. Και έπρεπε τα υπόλοιπα, όπως σωστά είπατε, είναι δικό μου θέμα ως δήμαρχος της πόλης να το δω. Αλλά επειδή δεν θέλω να κρύβομαι ποτέ και λέω πάντα την αλήθεια, προτίμησα να το πω δημοσίως. Και όχι ιδιωτικώς, θα το κάνω και αυτό προφανώς. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Είναι Παρασκευή απόγευμα. Κατανοώ τη δυσκολία. Για όλους μας, βέβαια, είναι Παρασκευή απόγευμα. Για όλους μας. Να σας ευχαριστήσω και θα πράξω και συνέχεια στα θέματα της πολιτικής προστασίας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ όλους. Να είστε καλά. Όσον αφορά, αν θέλετε να δείτε τη σκηνή και το κέντρο το οποίο στήσαμε έξω, εδώ απ' έξω, θέλω να το επισκεφτεί αυτό που λέμε ότι αν πέσουν οι τηλεπικοινωνίες, είναι εδώ απ' έξω, μπορεί να το επισκεφτεί οποιοδήποτε. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Να είστε καλά.